Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη δήμηση των Ήχων, τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Παναγιώτα Χαλκιά στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό και θα σας δώσω την καλύτερη τιμή. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι μπαίνετε στο www.listopart.gr για να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο μέσα από μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών. Κερδίστε δεκάδες ευρώ καθημερινά με το goldmall.gr, δωρεάν επιταγές από τις επώνυμες επιχειρήσεις πόλης και όχι μόνο, με ένα απλό κλικ. Αποκτήστε δωρεάν δωρεάν επιταγή έκπτωσης 10 ευρώ για έλεγχο κταίου ενός επιβατικού αυτοκινήτου και με ετήσια κάρτα καυσαερίων και με δύο επιπλέον δώρα με την απεγγραφή της Οτέκο στην Πηλαία. Δείτε τώρα και εκτυπώστε την προσφορά στο www.goldmall.gr. 9.55 και ενώ το όνομά σου στέλνει στο 54-344-3 και ενώ αρνεί ονοματεπώνυμο στο 54-344, καθώς από τη Δευτέρα δίνουμε 60 αρνιά σε 60 τυχερούς φιλοσοκρατές καθημερινά με 3 κληρώσεις, 11 και 4, 3 και 4 και 6 και 4. Εσείς στέλνετε μηνύματα με το που θα ακούσετε το όνομά σας να βγαίνει αμέσως από κλήρωση, τηλεφωνείτε εντός 30 λεπτών
και εξασφαλίζετε τον πασχαλιάτικο οβελία. Τα Αρνιά είναι μια προσφορά από τα κρέα Χατζιαγόρου με τρία καταστήματα Εφροσύνης 24 στον Εύωσμο, Εθνικής Αντιστάσεως 31 στον Εύωσμο και Βλάλη 35 στο Καπάνι. Παρέα με την μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την Σκόντα Εσκιά της Παλοδήμος, η οποία φροντίζει πάντα να έχει δυναμικές και μεγάλες προσφορές για τους φίλους ακροατές, για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Τώρα που τελείωσε η επιδότηση της ΔΕΠΑ, θα βρείτε το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου στα 10 κομμάτια που έχουν απομείνει με 18.800. Καλά ακούσατε. Κάτω από 20.000, 18.800. Η έκπτωση όλη από την Εσκιά της Μπαλοδήμος. Τώρα τηλεφωνήστε το 23 10 596 596 ή πάτε μια βόλτα για να δείτε τι γίνεται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Τι γίνεται, Κωστή μου? Ησυχία. Ησυχία, τι ησυχία, εδώ χαμός γίνεται. Τι έγινε, τι χαμός έγινε? Α, δεν άκουσες το Κούγια πριν? Τι είπε ο Κούγιας? Που είπε ότι χάρη στον ΠΑΟΚ σώθηκε αγωνιστικά ο Ηρακλής. Χάρη στον ΠΑΟΚ σώθηκε αγωνιστικά ο Ηρακλής. Σε ποιο μάτς? Έτσι είπε. Εντάξει, μπορεί να έχει αλτσχάιμερ ο Αλέξης, 67 είναι. Φίλε, βλέπω φίλε, καταρχήν μια φτάση του ΠΑΟΚ να τα φτιάξει με τον Ηρακλή. Ναι, να έχει καλές σχέσεις. Είχαν μια στροφή ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να αισθάνεται τύψεις. Τύψεις. Τύψεις, τα τύψεις τι είναι? Τύψη. Μπορεί να αισθάνεται τύψεις. Τύψεις. Τι είναι τύψεις? Γιατί να αισθάνεται τύψεις? Για αυτό που έγινε πέρυσι. Αφού μπόρεσε και σε έριξε, καλά σε έκανε. Δεν σε ακούστε, βρίσκεται τη γιαγιά του Γιώργου. Μπορεί να αισθάνεται τύψεις. Ξέρεις, οι Ρώσοι την οικογένεια την έχουν πολύ ψηλά. Δηλαδή, άμα βρει τη μαμά του Ρώσου, δεν θα σε πει στο Facebook. Ναι, θα σε βγάλει το όπλο, πάμε, θα σε ρίξει μία. Ναι, καλά κάνουν. Ναι, καλά κάνουν, σε ρίξει γάμα εθνική. Οπότε τώρα βλέπω και το SDNA που είναι του Σαββίδη, να πούμε και τα λοιπά, ότι γράφουν το έπος του Ηρακλή και τέτοια. Δηλαδή, βλέπω μια τάση της οικογένειας του ΠΑΟΚ και του Σαββίδη έτσι να ρίξει γέφυρες προς τον Ηρακλή. Μήπως θέλει να σε κάνει ΠΑΟΚ Μπέ, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορεί. Ρίχνει γέφυρες πάντως ο άνθρωπος, δηλαδή βγάζει μια ανακοίνωση, λέει κρίμα ο Ηρακλής που τον ρίξανε, τον κατασπαράξανε κτλ. Άμα είναι έτσι, να πέσει και ο Παναθηναϊκός. Σε χρησιμοποίησε για να τρολάρει τον Παναθηναϊκό. Όχι. Σε χρησιμοποίησε για να τρολάρει και τον Παναθηναϊκό και εσένα, λέω εγώ. Και από την άλλη μεριά και το SDNA σε τρολάρει και αυτό. Γιατί? Τα δρακρύβερχτρα δάκρυα, το SDNA για τον Ηρακλή, κλάψαμε. Κλάψαμε. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι σε ρίξανε γάμα εθνική και τώρα ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα και λένε κρίμα είναι και τα λοιπά και συγχαρητήρια που θα ανέβει, έτσι πως θα ανέβει στο SDNA, η ύμνη να πούμε και τέτοια. Δηλαδή σε τρολάρει, σε δουλεύει αυτό, κατάλαβα. Έτσι νομίζω, σε δουλεύει να πούμε. Ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία. Σε δουλεύει, ρε, πάμε παρακάτω. Εμένα δεν μπορεί να με δουλεύει. Εσύ Ηρακλή δεν είσαι, σε δουλεύει και σε. Τιμή μου και καμάρι. Μπράβο, καλά κάνει, μπράβο. Εγώ ναι. Αγωνιστικά δεν έχω πέσει ποτέ. Τι δεν έχει πέσει? Ποτέ. Και τι να κάνουμε τώρα. Οπότε λέγε ό,τι θες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Για μένα όλο αυτό ανελέγει το κυνηγητό. Είναι τίτλος τιμής. Τι να κάνουμε, αφού είστε κομμουνιστές. Λοιπόν. Εγώ περίμενα με το κομμουνιστικό κράτος τώρα του Τσίπρα να σας βοηθήσουν. Αλλά βλέπω ότι το έριξε στη δεξιά και ο Τσίπρας και δεν. Αντιφάω Ηρακλής. Πώς το λένε το Χριστάκη, σε ποια είναι? Ποιο κόμμα είναι ο Χριστάκης που κάνει το site τώρα από το.gr. Ανταρσία είναι ο Ηρακλής. Μέσα στα πανεπιστήμια είναι ο Ηρακλής. Κάδους και ο Ηρακλής. Μορφωμένος δηλαδή. Φυσικά είναι μορφωμένος ο Ηρακλής. Και αυτός ο Τσίπρας τους γύρισε την πλάτη να μου, τους πούλησε να πούμε. Ενώ πριν βγει στην εξουσία τους ήθελε, ήταν εκεί και αυτός αντιφά ήταν. Τώρα είναι φα-φα, δεν θέλει να φάει. Έτσι, από αντιφά γίνεται φα, έτσι. Μέχρι να περάσεις το κατόφλι του έτσι, ναι. Μέχρι να λες, έτσι. Έχεις μέχρι να είσαι μικρός παπάς, μέχρι να είσαι μικρός παπάς, το ποιμνιός κοιτάς. Μετά με γίνεις Μητροπολίτης, τρως σουβλάκια και σουντζουκάκια. Έτσι γίνεται στη ζωή. Μέχρι να είσαι λοχίας και στρατιώτης απλώς είσαι με το φαντάρο μαζί, μόλις σε δώσουν αξίωμα καμιά σαρδέλα γίνεσαι να πούμε διαφορετικός. Αυτό είναι το λογικό σε αυτή τη ζωή. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η δική σου. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Άμα σε δώσουν εξουσία, σε δώσουν μικρόφωνο, τρελαίνεσαι. Σου δώσουν σαρδέλα, τρελαίνεσαι πάλι. Γενικά ο άνθρωπος τρελαίνεται. Σαλτάρι. Όχι, έκανα αντιβίωση. Άλλοι τρελαθήκατε. Μπράβο, πάμε παρακάτω. Ναι. Δεν χρειάζεται. Ναι. Το βρωμοκινητό σου μπορεί να το πάρει από εκεί του γουρ, 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 γουρ. Δεν ξέρει και πού είναι. Γουρ, γουρ, γουρ. Δεν ξέρουν τα ζώα ότι κάνει εκπομπή. Δύο ώρες τη μέρα δουλεύει. Δεν μπορεί να σε πάρουν άλλη ώρα. Γουρ, γουρ. Τα βόδια. Βόδια. Δύο ώρες δουλεύει. Δεν μπορεί να σε πάρουν άλλη ώρα. Εμένα δεν χτυπάει όπως το δικό σου χτες. Βουρ, βουρ, βουρ. Και τι να κάνω. Αναισθησία, δεν μπορεί να το πατήσει. Ανέσθητο. Κάτω το έχω, φορτίζει. Φορτίζει. Αυτό τι είναι, δεύτερο κινητό. Μα φορτώνει ένα κιλό καρκίνο με τα κινητά αυτά εδώ πέρα.
Δεν τα παίρνει τα υπόλοιπα. Όχι, δεν θέλω το κινητό στο αυτί μου, ρε φίλε. Ποια τι δέχομαι. Τη σκόνη από την Αφρική που σου έχει. Η σκόνη είναι αναπόφευκτη. Το κινητό μου το φέρνει στη μούρη. Μου δίνει καρκίνο ηθελημένα. Μπορώ να το αποφύγω. Τη σκόνη δεν μπορώ να την αποφύγω. Το κατάλαβε, βοηθομούσκαρο. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, η μέρα είναι ήρεμη. Η μέρα δεν είναι καθόλου ήρεμη. Για πει τι έχει. Ξέρεις, όταν βλέπεις πολύ ηρεμία να ανησυχείς. Ο καθόλου. Όπως μετά την καταιγίδα βγαίνει ο ήλιος. Μπράβο. Έτσι και όταν υπάρχει πολύ ηρεμία. Γίνεται καταιγίδα μετά. Κάτι θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Όπως βλέπεις, η απόφαση για τον ΠΑΟΚ δεν βγήκε χθες. Αυτό δίνει το έναυσμα ο κόσμος να πει ότι ο Κόκκινος ήξερε πολλά πράγματα περισσότερα από τον. Όχι, δεν ξέρω από τον Θωμαίδη, ο οποίος είναι βοηθός του και πραγματικά είχε σε ενημέρωση από τον Μάρδα, τον φίλο σου, τον είχε και καθηγητή. Και δεν είπα ποτέ. Ήμουνουσατε το Πασόκ πριν 20 χρόνια και τον γυρίσετε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Μάρδας κι εσύ. Λοιπόν, και έχει την σωστή πληροφορία και μπράβο που την έδωσε στο Μετρόπολη. Το Μετρόπολη παίρνει πρωτιές. Μια από σένα, μια από τον Θωμαίδη, μια από τον άλλον, μια από τον Μπούζο. Παίρνει πρωτιές. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα το Θωμαίδη. Όχι, ρε παιδί μου, βοηθό είναι το είπα ξέρω. Αυτό ναι. Που έμαθα. Ναι, 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 τέλειωσε. Και θα βγει μετά λοιπόν, την Τετάρτη. Τέλειωσε. Εσύ αν ήσουν πρωθυπουργό. Ναι. Αν η απόφαση ήταν αρνητική για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα την έβγαζε προτού έρθει. Με αυτό που λες, ωραία ερώτηση, είναι σαν να μου λες ότι οι δικαστικοί είναι σαν τους στρατιωτικούς και τους αστυνομικούς οι οποίοι παίρνουν εντολές. Συγχαρητήρια, μ' αρέσεις. Εγώ δεν λέω ότι παίρνω. Αυτό είπες τώρα. Καλά έκανες και το είπες. Θα σου πω επακριβώς. Τον είπε δηλαδή τον Καποδίστρια, πες το μετά από δύο μέρες. Αυτό λέω το εξής. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Αυτό δεν λέτε τώρα. Λέω το εξής. Λες το εξής. Λοιπόν, είναι πρωθυπουργός της χώρας. Μπράβο, της χώρας. Της χώρας. Μην αλλάζετε. Έλα, μωρέ, εντάξει, με τις χάρες να πούμε και τις χώρες. Ναι. Λοιπόν, έλα. Και λέει, πήρες μια απόφαση, καλώς την πήρες. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ναι. Επειδή εγώ την Τετάρτη έχω να ομιλήσω, ναι. Να βγάλω μια ομιλία εκεί. Ναι, ναι. Μην τη βγάλεις πριν και έχουμε τρεχάματα. Ναι. Κάτω μια μέρα μετά. Δεν τη ζητάω να αλλάξει την απόφαση. Πάρα δεν είναι κακό αυτό, ούτε παρέμβαση. Θα σου πω εγώ τώρα το έργο. Mm. Θα μπορούσε να τα αποφύγει αυτό αν δεν πήγαινε στο Grand Hotel, στο μοναστηρίο και πήγαινε στο ξενοδοχείο του Καζίνου. Πώς το λένε το. Πώς το λένε το ξενοδοχείο. Στο Χάγια. Γιατί εκεί θα γινόταν. Τι γινόταν εκεί. Εκεί ανατολικά που θα πάνε. Ενώ εκεί στο άντρο της Δύσης που είναι, θα βρισκόταν καμιά τριανταριά, σαρανταριά παοξίδες, αου αου θα φωνάζανε και θα είχε και 100 να πηγαίνανε, δηλαδή και 200 και 50, μόνο το αου που θα ακουγόταν το ξεφωνητό φτάνει. Πιθανό να πήρε τηλέφωνο τον κύριο Καποδίστρια και να του είπε βγάλει την απόφαση μετά. Ούτως ή άλλως εσύ το είπες ότι οι δικαστικοί μπορεί να παίρνουν τηλέφωνα από τους, πώς τους λένε, τους αξιωματούχους της κυβέρνησης και να... Και να. Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ξέρω εγώ, να επηρεάζονται κατά κάποιο τρόπο. Για το κοινό καλό. Ποιο είναι το κοινό καλό? Για το κοινό γιατί καλό. Γιατί κλείνει το μάτι στο δεν κλείνω το μάτι. Γιατί με κλείνει το μάτι. Για το κοινό καλό. Ναι, το κοινό καλό ποιο είναι. Σε κοιτάω. Ναι, γιατί κλείνει το μάτι. Όχι, ρε φίλε. Το κοινό καλό και κλείνει το μάτι. Όταν ναι. Είναι για το κοινό καλό. Ναι. Δεν πρέπει να σκέφτονται έτσι και οι δικαστές. Ποιο είναι το κοινό καλό. Ο καθένα το καλό το δικό του κοιτάει. Σου λέει, μη φάω κάποια γιούχα από του καρνίβαλου να πούμε. Πάω σε αυτόν και από το Κορδελιό και από την Νεάπολη και αρχίζουν το Κοτρονίδι να πούμε στο Grand Hotel. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Λοιπόν, να μιλάμε για θέματα. Τι να μιλάμε, ρε Κόκκινε, εντάξει, αυτό είναι που λες είναι. Μη φάω κανένα Κοτρονίδι στο Grand Hotel από του καρνίβαλου εκεί του Κορδελιού. Άσε να τη βγάλω την Τετάρτη. Αυτό τι σημαίνει όμως. Ότι η απόφαση για τον ΠΑΟΚ θα είναι αρνητική. Αυτό σημαίνει. Ιδιάλω θα τη βγάζει πιο μπροστά. Κατάλαβες, θα τη βγάλανε το βράδυ να πούμε. Όπως τη βγάλανε με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όχι, δεν είναι άλλη ιστορία. Εφόσον αργεί να βγει και είναι ο πρωθυπουργός να έρθει, άρα η απόφαση είναι καταδικαστική. Αυτό να πει στους παοξίδες. Το πιο πιθανό είναι καταδικαστική, το ξέρουμε. Είναι καταδικαστική δηλαδή, και το ξέρουμε. Μας το είπε ο Θωμαίδης. Εσύ τώρα τι θες να τον. Δεν χαϊδεύω κανέναν αυτό. Ούτε χαϊδεύω κανέναν αυτή παοξίδων, ούτε το γλύφω των παοξίδων. Του λέω την αλήθεια. Εφόσον θα βγει μετά την Τετάρτη, είναι αρνητική απόφαση, το ξέρουμε. Για να μην πάτε και καυγίζετε έξω από το Grand Hotel εκεί πέρα στο Τσίπρα. Άσε που αυτού χαμπάρι δεν πάνε ούτω ή άλλω. Θα είναι εκεί τα γουρούνια και οι ασφαλίτε απ' έξω να πούμε και θα τον φυλάνε. Που είναι και δεξιοί ασφαλίτε. Πώ να είναι να είσαι ακροδεξιό, ρε φίλε, να είσαι με τη Χρυσή Αυγή και να είσαι υπάλληλο αριστερού, ρε φίλε. Πω, φαντάζεσαι τώρα. Τι κοινωνιολογικό θέμα αυτοί οι ασφαλίτε και η ακροδεξία αστυνομική. Πω. Άλλο θέμα αυτό, για άλλη κουβέντα είναι αυτό. Να είναι. Όπως ο ενοχλητικός νεαπολίτης, ασφαλίτης, στέλνει μηνύματα, ο πατριώτης κτλ. Του στέλνω ένα μήνυμα πίσω, του λέω: κοίταξε να δεις. Πάρε κάμψεις τώρα από τον αριστερό αφεντικό, κάσε τώρα τις ιστορίες ασφαλίτη. Μας το παίζει τώρα και πατριώτης τώρα. Αλήθεια. Άμα σε πει ο Τσίπρας, άνοιξε τα σύνορα, θα τα ανοίξει. Κλείστα, θα σε πει τα κλείσει. Λοιπόν, άντε, πάμε στα θέματα. Άκου τι γίνεται για το θέμα είναι μάθουμε, συγκεκριμένο. Ναι. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρο. Εσύ. Ναι. Ότι δεν θα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ποια εξέλιξη, αφού είπε την Τετάρτη θα βγει. Μετά την Τετάρτη. Δεν μιλάω για αυτό, βιάζεσαι. Για ποιο θέμα, ποιο βιάζεσαι. Λέω για το θέμα του. Του.
της μη αλλαγής του ΚΑΠ για τον υποβασμό. Ποιον υποβασμό? Του Παναθηναϊκού. Περίμενες δηλαδή ότι θα τον χαϊδέψουν? Περίμενα ότι ναι. Είχα δεχτεί ως ένα σημείο το δικό στο σκεπτικό. Ότι? Ότι επειδή του συμφέρει, το είπε και ο Κούγιας. Ναι. Λέει, εμένα με συμφέρει για ναι. τα τηλεοπτικά, αλλά 300 χιλιάρικα είναι. Ναι. Αν μείνει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Το συμφέρει σαν εταιρεία δηλαδή, σαν το Κούγια. Βέβαια. Το συμφέρω μου σκεφτεί. Ωραίος ο Αλέξης. Λοιπόν. Μ' αρέσει. Ξεκάθαρο, προς τιμή είναι αυτό που είπε. Τι να πει, τι ψέματα, τι. Εντάξει, αυτό που είπε, τα υπόλοιπα. Έλα ρε κόκκινε, είπε κι άλλο ο άνθρωπος. Λαλίστατος. Λαλίστατος, εντάξει, οκ. Λοιπόν, αλλά σου λέω για μία ακόμη φορά ότι δεν περίμενα να δω μία τέτοια στάση από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ναι. δείχνει ότι κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει λυκοφιλίες ούτε με τον Παναθηναϊκό, ούτε με την ΑΕΚ, ούτε με τον Ολυμπιακό. Ναι. Όπως επίσης ναι. ξεβρακώθηκαν ναι. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ναι. ότι μπορεί να λένε ότι υπάρχει μίσος. Ότι ο, νόμος, ο νόμος δίνει λύση στον Παναθηναϊκό. Γιατί τους λέει, ή διαλύστε το έργο, πάρτε την από την αρχή την ομάδα, άρα κάνετε εξυγίανση, ή να ρίξει τα λεφτά αυτός εδώ ο Ντράγκης που μας έχει πρίξει και τα λοιπά. Τώρα θα φανεί αν ο Ντράγκης τρολάρει ή λέει μπράβο, καλά έκανε. Ένα-ένα. Μπράβο. Καταρχήν το, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζει ο κόσμος. Για πες μου, κόκκινε, πόσο μεγάλο είναι δηλαδή εσύ. Γιατί δηλαδή, εσύ το ανακόντα το κάνεις κροκόδιλο, να πούμε. Από αυτό το κροκόδιλο που, το κάνεις φιδάκι διαμαντί. Ναι, πες με. Κανα 4-5 εκατομμύρια τη βγάζει καθαρή. Πώς τη βγάζει, δηλαδή, με ποιο τρόπο αυτά που μαθαίνει, δηλαδή με ποιο τρόπο όμω. Ότι αν πληρώσει 4-5 εκατομμύρια. Ναι, τώρα μπράβο να τα πληρώσει. Τώρα στα κοντά, μέχρι τέλο του. Ποιο θα τα πληρώσει αυτά. Λοιπόν, όταν μου μιλάνε για ένα project. Το οποίο αγγίζει το 1,150 εκατομμύρια. Τι είναι αυτό το project? Ο κύριος Γιαννακόπουλος ναι. με τους υπόλοιπους εταίρους στο Λονδίνο. Εταίρους τι είναι? Θα κάνουν μια κοινοπραξία για να εκμεταλλευτούν το ΆΚΑ και άλλα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Επιχειρηματίας είναι, καλά κάνει. Λοιπόν. Οπότε, ναι. Αυτά ναι. είναι όχι ψίχουλα, ναι. είναι σπόρια. Οπότε ποιος θα τα δώσει? Μα σου απαντάω. Εφόσον υπάρχει μια τέτοια πρόοπτικη. Ποιος θα τα δώσει, ναι. Ο Τράγκη. Η κοινοπραξία. Η κοινοπραξία, αυτό είναι. Αυτό είναι μια τοποθέτηση. Είναι αστείο. Δεύτερον, ναι, δεύτερο. Αν πρέπει κάποιο να τα πληρώσει, λέγεται αλαφούζο. Ναι, ναι. Λοιπόν, με αυτά, ναι. ας πάρει από το Survivor 5 ναι, εκατομμύρια ναι. και ας τα δώσει στον Παναθηναϊκό. Έτσι κάνουν τα λεφτά αυτοί. Παίρνουν από το Survivor τα λεφτά και τα δίνουν στο. Ρε φίλε, ήταν πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Ήτανε. Λοιπόν. Το χρέωσε. Εγώ λέω ότι έχασε και χρήματα. Ναι. Εντάξει, ότι έβαλε πολλά ναι, χρήματα. Ναι, 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 σκοτώθηκε. Λοιπόν, ναι. Καλός ή κακός όμως, ναι, ναι. η βόμβα χωρίς περόνι είναι στα χέρια του. Ο περόνι. Χωρίς περόνι. Περόνι. Λοιπόν, ναι. ο ίδιος οφείλει να βρει μια περόνι και να μην γίνει ζημιά. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε, πάει. Ωραία. Να βρει τα 5 εκατομμύρια ναι. να τα πληρώσει. Ναι. Γιατί δεν θα δηλώσω χερέ κακός. Να πέσει ο Παναθηναϊκός. Να τελειώσει. Να πέσει ο Παναθηναϊκός. Να διαλυθεί. Όχι. Θέλω οι ομάδες να παίρνουν ό,τι αξίζουν μέσα στο γήπεδο. Δέχομαι τα πάντα που μιλάτε για εμπορικότητα, για χίλια δυο, αλλά θα πω ευθέως μπράβο στον ΠΑΟΚ για αυτό που είπε για τον Ηρακλή, που άλλαξε σκεπτικό, κατάλαβε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά πλέον, και ότι δεν είναι. Εντάξει, πάρ' το γρήγορα. Όπως... Τέλειωσε. Ναι, τέλειωσε. Το πες. 5 εκατομμύρια θα δώσει ο Ντράγκης στον Ναι. Θα κάνω εγώ αυτό που κάνεις εσύ. Ναι. Θα στο... Ναι. Σε πληροφορώ, θα γίνεις έξω θερμών. Ναι, 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 θα μου ζητάς χάπια. Ναι, χάπια. Εγώ έχω ζητήσει. Ξεκίνα εσύ και θα κάνω εγώ το δικό σου. Ωραία. Δεν είναι δύσκολο. Ναι. Πανεύκολο. Πανεύκολο. Εγώ πάω γρήγορα όμως. Βρε, ξεκίνα το. Πας μια ώρα. Θα το κάνω εγώ. Το κάνεις βαριά. Θα σου δώσω και τους χορηγούς. Τι να θα σου δώσω να γράφεις. Τους χορηγούς. Θα σου δώσω τα πάντα. Να γράφω. Και θα σου κάνω το ίδιο. Να γράφω τι. Πριν φας ξύλο, θα σε κάνω το ίδιο. Να φάω ξύλο από σένα. Λέγε, ναι. Εσύ δύσκολο. Ξεκίνα. Θες να γελάσεις. Ξεκίνα. Κοίταξε. Κάνεις μια κουβέντα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το πασαργάρε κόκκινε. Το είπες. Πάω μια χαρά. Το πασαργάρε κόκκινε. Μια χαρά. Το μου είχε σε 2 και 10 και 20 ήταν. Συνάμενος, κουνάμενος, με ύφος 17 καρδιναλίων. Δεν ξέρεις ότι η φίρμα βγαίνει μετά και τραγουδάει. Να είσαι όσο. Να ήσουν εδώ. Να... όταν σε παίρνω τηλέφωνο να απαντάς. Μη ρε κόκκινε, δεν παίρνεις τηλέφωνο. Δεν πήρα τηλέφωνο. Λοιπόν, έχετε απαντήσει στην κυρία Αγγελοπούλου τίποτα? Σας προσβάλλει. Τι είπε? Η χοντρή είστε κομπλεξική, λέει. Ποια είναι η κυρία Αγγελοπούλου? Ποια είναι η κυρία Αγγελοπούλου? Ναι. Αυτή εδώ με την πλαστική τη μούρη εκεί. Η Γιάννα Αγγελοπούλου. Η Γιάννα, ναι. Σε ποιους είπε, είσαι κομπλεξική? Είστε κομπλεξική. Σε ποιους το είπε? Στο Βενιζέλο. Όλοι χοντροί είναι κομπλεξική. Καλά κάνει και το είπε. Δικαίωμά της. Τι έχεις να την απαντήσεις? Εντάξει, με γεια της, με χαρά. Εγώ αν ήμουν χοντρό, ξέρεις τι έλεγα. Θα την έλεγα, ο Θόδωρος τι είναι? Όχι, μη. Ο Θόδωρος τι είναι, λεπτός. Άλλο θα την έλεγα. Ο Θόδωρος είναι. Άλλο θα την έλεγα. Ο Θόδωρος είναι αδύνατος. Πάλι να δεις. Με υπονόμευσε ο κύριος Βενιζέλος επειδή είναι χοντρός. Πήγε και έκανε μια διάλεξη. Όταν κάποιοι της επισήμανση δεν μπορεί να αξιολογεί με τέτοιο κριτήριο τους ανθρώπους,
Είναι, η επίλυση είναι πάλι γρημύτερη. Και λέει, κι όμως αυτό είναι το θέμα. Λόγω του βάρους, μερικοί είναι κομπλεξικοί. Λοιπόν, αυτή λοιπόν που έκανε τη μούρη της, την πλαστικοποίηση, δεν είναι κομπλεξική. Πού είναι ο Βενιζέλος να απαντήσει, βγάλ τον. Και τι να το βγάλω. Αφού είναι φίλος, μαζί τρώγατε τα χεφτεδάκια τα πασοκίνα. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Διάλειμμα θες, ε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Παρακαλώ λίγη ησυχία, ξεκινάει η τελετή. Γιώργο, δέχεσαι το πιστό σου αυτοκίνητο για παντοτινό σου όχημα? Δέχομαι. Αυτοκίνητο, δέχεσαι το Γιώργο για παντοτινό οδηγό σου? Μιπ, μιπ. Πολύ ωραία. Να ζήσετε. Μπορείς να φιλήσεις το φανάρι. Μιπ, μιπ. Γιατί να το παντρευτείς? Πάρε νέο αυτοκίνητο με Avis Leasing και ξένιασε από έξοδα για σέρβις, ασφάλεια, ελαστικά, τέλη κυκλοφορίας και όχι μόνο. Release your mind με την Avis. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές τιμές και προσφορές Avis Leasing στο myavis.gr. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γκαραζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Να ναι, πού θα πάμε? Θέλεις να πάμε να πάρουμε τη λαμπάδα σου? Ή θέλεις να πάμε να ψωνίσουμε ρούχα? Ή θέλεις να πάμε κάπου που έχει όλα τα τέλεια παιχνίδια? Ή μήπως θέλεις να πάμε για σοκολατένιο αυγό? Να ναι, κι άμα τα θέλω εγώ όλα αυτά μαζί. Τότε πάμε στο Σκλαβενίτη. Όλα όσα χρειάζεστε για τις μέρες του Πάσχα, από διακοσμητικά, λαμπάδες, δώρα για το βαφτιστήρι, παιδικά ρούχα Look at Me, έως κάρβουνα, ψισταριές και μοναδικές προσφορές, θα τα βρείτε στο Σκλαβενίτη, ποιοτικά, διαλεκτά και τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα και σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη. Το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη από άνθη και κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη. Μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Είναι αύξηση των καυσίμων. Τουλάχιστον τα υψηλότερα καύσιμα. Να τιμήσεις φωτιά στα καύσιμα. Οι μισθοί κατεβαίνουν, η βενζίνη ανεβαίνει και το μέλλον σίγουρα προμηνύεται δυσίωνο για τους ιδιοκτήτες. Η ζωή μας άλλαξε. Άλλαξε τη ζωή σου. Επέλεξε σύστημα υγραεριοκίνησης Ζάβολη. Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Συστήματα υγραεριοκίνησης Ζάβολη. Αποκλειστικά από την ΓΑΣ Θεοδόρου πίσω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας. Ενημερώσου στο otogas.gr ή στο 2310-523131. Όλα τα μεταχειρισμένα Audi που διατίθενται στην Καρέντα Μανδύλας είναι και approved και plus. Γιατί είναι μέχρι 3 χρόνων ελεγμένα και πιστοποιημένα σε 110 σημεία και κυρίως σε προνομιακές τιμές. Φαντάζεστε κάτι πιο plus από αυτό? Αποκτήστε το Audi των ονείρων σας με την υπογραφή Audi Approved Plus και επωφεληθείτε από τα ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης. Καρέντα Μανδύλας, 26 Οκτωβρίου 38 Θεσσαλονίκη. Τώρα Audi Q3.
με 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση από 23.500 ευρώ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Μια ζεστή καλημέρα και ένα χαμόγελό τους μπορούν να μου φτιάξουν τη μέρα. Με φωνάζουν με το όνομά μου. Ρωτάνε πάντα τι κάνω εγώ για τα παιδιά μου. Με εξυπηρετούν αμέσως και είναι πάντα κοντά μου. Γι' αυτό διαλέγω αυτά τα μαγαζιά για να κάνω τις αγορές μου. Με συμφέρει να πηγαίνω στα καταστήματα της γειτονιάς μου που βρίσκονται δίπλα μου. Στήριξε και εσύ έμπρακτα τους επαγγελματίες της γειτονιάς σου και τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας. Επιστρέφουν σε εμάς. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Δείχνουμε εμπιστοσύνη στους δικούς μας ανθρώπους. Είσαι αγρότης. Για ό,τι ανταλλακτικό ζητάς, στον Πεχλιβανίδη πρέπει να πας. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. Ανταλλακτικά τρακτέρ, γνήσια και aftermarket για Massey Ferguson, Landini, Perkins, Case, Holland. Άμεση και γρήγορη αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. 40 χρόνια. Δίπλα στον αγρότη, 10 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, 2310-681-597. Και για τις πασχαλινές μου αγορές, φυσικά, εμπιστεύομαι τους επαγγελματίες της γειτονιάς μου, επειδή με προσέχουν και είναι φίλοι μου. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας εύχεται καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Γιορτάζουμε 3 χρόνια One Salonica με ένα τριήμερο γεμάτο με σούπερ προσφορές και με τα πιο λαμπερά events. 30-31 Μαρτίου και 1 Απριλίου στο One Salonica. Πίνω και μέθω. Μπάμπη Τσέρτο και Μαριό. Μια ρεμπέτικη συνάντηση που περιμέναμε καιρό. Το ρεμπέτικο Μινόρε στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο σπουδαίοι ερμηνευτές μας ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη του Τσιτσάνη και του Βαμβακάρη. Στην Άνω Πόλη, στο Γεντικουλέ και στο θρυλικό Μπαξέτσι Φλικ. Πάμε τσάρκα στα τραγούδια της καρδιάς μας με τον Μπάμπη Τσέρτο και τη Μαριό στο Θέατρο Βεργίνα. Συμμετέχει η Μαρία Σταφυλοπάτη. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Φαλκόνης. Μόνο για 4 παραστάσεις 23, 24, 30 και 31 Μαρτίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Και η Εγνατία Οδός, όπως και όλοι οι οδικοί άξονες της χώρας, είναι έργο με στεγανοτικά υλικά της Ντομίσιμα. 15 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα εγγυώνται σίγουρη λύση τώρα και στο χώρο σας. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία σε σπίτια, μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, εμπιστευόμαστε τα υλικά της Ντομίσιμα και το δίκτυο συνεργατών της. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Χειροποίητος χαλβασβερίας και ταχύνη από τον Κανδύλα. Συνταγή βγαλμένη από την παράδοση, βουτυγμένη στο μεράκι εδώ και 90 χρόνια. Βασισμένο στην παραδοσιακή συνταγή με πολλές γευστικές επιλογές. Βανίλια, κακάο, φιστίκι, αμύγδαλο, σοκολάτα, αλλά και με στέβια. Βάζει την απόλαυση στις μέρες της νηστείας και τις κάνει πιο νόστιμες από ποτέ. Χειροποίητος χαλβασβερίας, μοναδικός, σε γεύση και ποιότητα. Ο χαλβάς που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σας την καθαρά Δευτέρα. Χειροποίητος χαλβάς Κανδύλας. Δίνει γεύση στη ζωή σας από το 1927. Μετρόπολης 95,5. Σε φάση στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Μάρκο Μπότσαρη Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν θέλετε να μην έχετε πρόβλημα, αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσω ότι στέλνετε μηνύματα στο αλφα-μητρία κενό αρνείο ονοματεπώνυμο στο 54-344, ενώ να σας υπενθυμίσω ότι η Orbit, εκτός ότι είναι υποστηρικτής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου έως και το Euro 2020, είναι και μεγάλος υποστηρικτής της απόλαυσής σας. Γι' αυτό σας φέρνει ένα μεγάλο διαγωνισμό με σούπερ δώρα, όπως παιχνιδομηχανές, εμφανίσεις εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και τσάντες ταξιδιού Orbit. Απλώς μπείτε στο Facebook page Orbit Bump Greece και δείτε άλλα, κυρίως ακούστε το Λάμπι να κάνει παιχνίδι. Ο μεγάλος διαγωνισμός Orbit, ναι, έχει ως κεντρικό πρόσωπο το Λάμπι. Δηλαδή, πού να σας εξηγώ τώρα, μπείτε στο Orbit Gap Greece και διεκδικήστε σούπερ δώρα, γιατί Orbit είναι ώρα να λάμψεις. Έχω μια κόντρα με έναν ασφαλίτη και θέλω να την μοιραστώ με τους ακροατές. Είναι ένας ασφαλίτης ακροδεξιός, νεαπολίτης. Δικαίωμά του. Καλά κάνει. Και μας μιλάει για πατρίδες και τέτοια. Και του λέω: πάρε κάμψεις τώρα από τον αριστερό Τσίπρα, είσαι υπάλληλός του. Και ορίεται, να πούμε.
Εγώ το παίζω πατριώτης ρε άπατρι, μου λέει. Γιατί ξέρεις το ποιόν μου σαν άτομο. Ξέρω, ό,τι σου πει ο Τσίπρας θα κάνεις. Άμα σου πει πάνε βάλα κανένα συνταξίου, θα το βαρέσεις. Τι εγώ, αβουλώνεις. Λοιπόν, και ειδικά σε εθνικά θέματα, επειδή σε ακούμε για τις ποδοσφαιρικές σου αναλύσεις, νομίζω ότι συμφωνούμε μαζί σου σε όλα. Εσύ λες ότι δεν γουστάρεις του σνόμπα, αλλά ο ίδιος σνομπάρεις αντίθετες απόψεις που δεν σε βολεύουν. Και πότε με είπες στο μήνυμά σου να πάρω κάμψεις, βρε ψευταρά, σου λέω τώρα. Πάρε κάμψεις λοιπόν και πες Τσίπρα αρχηγέ, Τσακαλώτε υπουργέ. Παίρνε κάμψεις και κάνε ό,τι σου λένε. Και αν είσαι πατριώτης, παρετήσω από την αστυνομία, μην κάνεις το μυστικό αστυνομικό. Άντε μπράβο, με κολλάς πολύ. Επόμενη γραμμή, μάλλον επόμενη. Επόμενα θέματα. Λοιπόν. Είσαι εκεί πέρα, βρίζεις τον Τσίπρα, αλλά όταν σου δώσει το σήμα, πας και λειτουργείς, να πούμε, κομμουνιστικά. Έλα, άιτε, πολύ ασχολήθηκα μαζί σου, να πούμε. Παρακάτω. Λοιπόν, λέγε. Το ότι επεδίωξε τα δεδομένα. Όχι, κόκκινε, μη με παίρνεις με τη μιλήγια φωνή. Όχι, πρέπει. Ναι, μη. Και είμαι και light. Είσαι και light. Το ότι επεδίωξες να έχεις φιλική σχέση με ένα παιδικό μας ίδαλμα και τον δύο. Παιδικό ίδαλμα, εσύ έχεις ίδαλματα. Ναι, όλοι είχαν ίδαλματα. Ναι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν οι άνθρωποι να καταστραφούν οικονομικά, είναι τυχαίο. Ποιος καταστραφεί. Δεν θα πω όνομα, όχι, γιατί το θεωρώ ξεδιάντροπο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Το ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι να μείνουν, να τους πετάξουν έξω από το σπίτι είναι τυχαίο. Ότι πήγες να τους βρεις, έκανες κυραψίες, προσπάθησες να κάνεις σχέση μαζί τους και μέσα σε δύο χρόνια έχουν διαλυθεί οικονομικά. Είναι πάλι σύμπτωση. Εγώ πήρα δάκρυα. Όχι, πες μου, ρε κοπρόσκυλο. Έγινε ή δεν έγινε. 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 Τυχαίο κι αυτό, ε. Τυχαίο. Κι αυτό τυχαίο. Ναι. Τι να σου πω, ειλικρινά, έχει χάρη που είναι. Το βλέπεις αυτό το αεροπλάνο. Παιδικό μου ίδαλμα. Το ξέρω, είναι το αεροπλάνο που πηγαίνει εσύ και πήγε ο μαθητής μας και έφυγε σε Σάμο πριν από 20. Όχι. 30 χρόνια. Πριν από 30 28 χρόνια. 29 χρόνια. Πήγε να του χαιρετίζει. Το αναπαράγει το Men House. Στη Σάμο είχε πέσει. Σάμο. Ναι. Σάμο. Σάμο, καλά θυμάμαι. 35 άτομα. 34 άτομα. Πάνε. Μανία να με διορθώνει, δηλαδή. Ρε φίλε. Αφού 34 πεθάνω. Σου είπα ναι. Περίπου τα χρόνια. Ναι. Σου λέω ακριβώς τη χρονολογία. Σου λέω 35 άτομα στου 34. Να έλεγα 200 και να έλεγε 34. Και πώς αυτό το αεροπλάνο χωρίς. Είπα 35, ρε φίλε, και 34. Έλα, εντάξει, πάμε σε άλλα θέματα. Εκεί να διορθώσει. Να πεταχτείς. Να πετάζω. Να κάνει. Πετάζομαι, ναι. Όχι, να κάνω εγώ τι κάνει εσύ. Κάνε, ρε, κάνε. Να τρως και ξύλα από πάνω. Διπλά. Λοιπόν, θέλω να εξηγήσει εκεί πέρα στο κοσμάκι τη δική σου προσέγγιση ως διαστραμμένο μυαλό που είσαι. Εγώ. Ναι. Εδώ θέλω να βγάλει το διάολο από μέσα. Τι θέλει. Λοιπόν, ο Πάοκ. Ο Πάοκ. Τι λόγο είχε στην αναφορά του να λέει όπως έπεσε ο Ηρακλής και όπως. Τι σου δείχνει εσένα αυτό. Τι μου δείχνει. Ναι. Γιατί θα πω το εξής να σε προλάβω. Μη χαίρεστε πολύ εκεί έξω, γιατί το ότι δεν πέρασε αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα σε πολλούς. Σωστά, Κωστάκη μου. Μάλιστα. Σωστά. Mm. Δηλαδή, πολλοί που τώρα χαίρονται ή πιστεύουν ότι είναι καλό, ο Παναθηναϊκός είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Είπα και πριν ότι μπορεί να τη βρει τη λύση. Όχι, δεν μπορεί. Είπα ότι μπορεί και να τη βρει. Οι άλλοι τι θα κάνετε. Χρωστάει σε 100 εργαζομένους. Πρόσεξε. Πόσα εκατομμύρια ξέρεις. 15 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Πρέπει ως το Σάββατο από Αθήνα μου στέλνει το ρεπορτάζ ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Okay. Να έρθει σε συμφωνία με 100 ανθρώπους και να καταβάλει ένα ποσό γύρω στα αυτό που είπες εσύ. Γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Για να ξεκινήσουν. Λες το ρεπορτάζ μου, δεν είναι λάθος. Στο δίνει και μια μεγαλύτερη έτσι. Τον ευχαριστώ πολύ. Έχει δίκιο, λέει ο Γρηγόρης. Ο Παναθηναϊκός χρωστά άμεσα σε περίπου 100 εργαζομένους 15 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ πρέπει ως το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, πριν βγει ο. Να γίνουν ρυθμίσεις. Να βρει σε συμφωνία με 100 ανθρώπους. Ναι. Και, να καταβάλει ένα ποσό γύρω στα 5 εκατομμύρια εύκολο. Ευρώ. Μπράβο δηλαδή. Ναι. Έτσι λες εσύ. Για να ξεκινήσουν οι διακονονισμοί, τα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια πρέπει να τα παρουσιάσει ως εγγυητική. Για τη νέα χρονιά. Ώστε να πείσει την Επιτροπή Αδειοδότησης πως θα προχωρήσει σωστά, σε εξόβρηση. Σωστά. Καλό φούντο, λέω εγώ. Καλό φούντο, δεν μας λείψει ο Παναθηναϊκός. Ακούστε κάτι. Επειδή πολλοί κομμουνιστικά έχουν πέσει εδώ πέρα και συνδικαλιστικά, οι πρωτόπαπες, θα πούμε, βγήκαν συντάξει, βγήκαν καινούργοι. Όταν κρίνεται για τους εαυτούς σας. Για τους εαυτούς σας γίνεστε αριστεροί. Όταν κρίνετε για τις ομάδες σας γίνεστε φασίστες. Γιατί γίνεστε φασίστες? Να σωθεί ο Παναθηναϊκός και 150 εργαζόμενοι, 100 εργαζόμενοι να πάνε στο διάλο. Να πάτε εσείς στο διάλο, γάμα εθνική, για να μάθετε να πληρώνετε τους εργαζόμενους. Όπως πήγε στο διάλο ο Ηρακλής για χρέη,
σε ποδοσφαιριστές. Όχι, αχρή. Ναι. Γιατί έφαγε λεφτά από ποδοσφαιριστές, ενώ μπορούσε να πάει β' εθνική. Το ρίξανε. Αδίκως. Α, και αυτό σου λέει δεν μπορώ β' σε εθνική. Σε ποιανού τα χέρια πήγε γάμα εθνική. Σε ποιανού τα χέρια. Στου κυρίου Πασχαλίου. Πάμε παρακάτω. Επειδή ζηλεύετε τον Πασχαλίδη. Δεν ζηλεύω. Είναι τρομερός ναι. καλλιτέχνης. Ναι, ναι. Σε ποιανού χέρια πήγε γάμα ναι, εθνική. Ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Ποιο σε ποιανού χέρια. Σε ποιανού χέρια ξαναπήγε. Στου Παπαθανασάκη. Ο οποίος τι κυρώσεις είχε από το κράτος. Καμία. Πάμε παρακάτω. Τι υπάλληλος της είσαι κάπιταν. Πήγε ναι. γάμα εθνική. Ναι. Για 200 εκατομμύρια πήγε κανείς φυλακή. Όχι βέβαια. Όχι. Ναι. Πήγε ο Ρακλής γάμα εθνική. Ναι. Πήγε κανείς φυλακή. Όχι. Πήγε ο Άρης γάμα εθνική. Ναι. Πήγε κανείς φυλακή. Ούτε θα πάει. Και το βασικότερο. Ναι. Ο Ηρακλής δεν επεδίωξε την πτώση. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Ο Ηρακλής διώχθηκε νομικά. Τελείωσε, έχεις δίκιο σε αυτό. Άκουμε τώρα. Μην τα μπερδεύουμε, αλλά λέω. Μαζί σου, να κομμουνιστές να γίνουμε να λέμε ΚΚΕ, το κόμμα σου λέει. Εδώ υπήρχε. Πλήρωσε ποτέ κανείς το μάρμαρο. Άκουσε, ρε. Σουπερά τη Ανταρσία. Είχε έρθει εδώ. Σουπερά Αργιανό και Ανταρσία. Ναι. Να πα στο διάλογο οι παίκτες, τα κολόπεδα κτλ. Εσύ είσαι αριστερός, του λέω. Θες κάτι κατραπακές του λέω. Και φταίει κομμουνιστή. Οπότε λοιπόν, αφού θέλετε. Σκεφτόμαστε όπως ο φίλος σου, ναι, ναι. ο γνωστός ποινικολόγος, ναι. προς τιμήν του λέει. Ναι, ναι. Έπραξα ανάλογα με το συμφέρον μου. Ναι, βεβαίως. Ναι. Τα καλά και συμφέροντα, κύριε Κούγια. Αυτά τα πει η θρησκεία σου, ρε. Όχι. Έτσι. Από τη μία. Έτσι, απ' την άλλη, τον Ηρακλή να παίζει όμως. Βέβαια, δεν επηρεάζει, λέει, το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ναι, το Ηρακλής δεν επηρεάζει. Κάτσε, ρε φίλε. Ο ένας δεν επηρεάζει, ο άλλος δεν επηρεάζει. Κάποια στιγμή θα βρουν στο δικό σου κεφάλι. Μάλιστα. Είπαμε, νομικός είσαι, καλός δικηγόρος είσαι, αλλά μας τα μπέρδεψε με τον Ηρακλή. Τα κάνεις με τον Ηρακλή ανω κάτω. Και προς τιμήν σου το λέω για μία ακόμη φορά, λες ότι εγώ αποφασίζω ανάλογα με το συμφέρον μου. Ξέρετε τι είναι ανέβει ο Απόλλων Λάρισσας. Αυτό που είπε, ξεσημαίνει. Τι είπε. Ότι μπορεί να ανέβει ο Απόλλων Λάρισσας. Ναι. Ότι μπορεί να μην πάρει αδειοδότηση κάποιος από τους δύο που είναι στην κορυφή. Ναι, για τον Άρη εννοούσε. Μπορεί να μην πάρει, μπορεί να μην πάρουν και οι δύο. Μπορεί, σωστό, ναι. Είναι εγώ να μην ανησυχώ τώρα. Ναι, ναι. Είναι τώρα να ψάχνουν το Παρσαϊκό που κυκλοφορεί και τι κάνει. Τώρα. Είναι ή δεν είναι. Τώρα δεν πρέπει να ανησυχεί και ο Αργιανός. Τώρα πρέπει να ανησυχεί ο Σπανός, γιατί από του κάνουν κανένα διπλό 2-4 με τη δόξα. Για τον πούν φύγε φταίς εσύ. Αυτός πρέπει να ανησυχεί τώρα. Και άλλοι πολλοί ναι. Ο Αργιανός πρέπει να ανησυχεί. Όχι. Όχι. Ο παδός του όφη. Όχι. Εγώ λέω ότι ένας από τους δύο. Ναι. Και το εννοώ. Πρέπει να ανησυχεί. Πάιτερ, μη βαράζετε κόκκινε. Είναι για να μην σε χτυπάω εσένα και σου κάνω ζημιά. Αυτή είναι παράκληση. Είναι, σε παρακαλώ, μην το χτυπάς άλλο. Αντιραδιοφωνικό είναι. Αντιραδιοφωνικό, όχι αντιλεπτικό. Εσύ είσαι που στα. Εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι ραδιοφωνικός. Εσύ είσαι τηλεοπτικός. Τι να κάνω, εγώ που είμαι και πιο απογοητευτικό, θα πούμε. Και πουλά κιόλα και καλά ξέρω. Να χαρώ το φίλο. Εσύ δεν ήθελε να έρθει στο Eurobowl. Βρε την απέξω μαζί και στο τεράστιο πρόλογο. Εγώ σου είπα, θες να κάνουμε κάτι δυο μας, ό,τι θέλεις. Ναι, να παίρνουμε τα αεροπλάνα Σαββατοκύριακο, να πηγαίνουμε στο Βέλγιο και να παρουσιάζουμε τις αγελάδες. Άντε ρε κόκκινε. Πάνε στα θέματα τώρα. Άλλα θέματα, τι έχει. Είπαμε Ηρακλή, είπαμε ΠΑΟΚ, είχαμε τα γλυψίματα του SDNA. Θέλω Ηρακλή, να μου μετά πεις, από μια μέρα που έβγαλε ο Σαββίδη στην ανακοίνωση. Θέλω οι φίλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ να μου πούνε πώς κρίνουν τη στάση της διοίκησής του. Ποια? Του ΠΑΟΚ που μίλησε υπέρ του Ηρακλή κτλ. Τρολάρισμα. Θέλω να μου πούν τι να πιστεύουν. Να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω μέλη. Να μου πούν τι πιστεύουν. Γιατί εγώ δέχομαι αυτό που λες. Σε τρολάρει. Ότι με τρολάρει. Ναι. Εγώ, αλλά από την άλλη λέω ότι ξυπνήσανε. Ο ΠΑΟΚ όμως λέει εδώ ένας ακροατής μας. Σας λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν άλλαξε θέση. Ό,τι ψήφισε πέρσι το ίδιο έκανε και φέτος. Δηλαδή όποιος χρωστάει να πέφτει. Όχι, όχι. Λέει. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί μια ίδια στάση και στον. Και στο θέμα του Ηρακλή και στο θέμα του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ εγώ να τα. Και δεν το περίμενες. Ούτε το περίμενα. Εμείς περιμέναμε άλλο πράγμα. Όχι. Αφού ξέρουμε ότι ο Αλαφούζος τα έχει σπάσει με το Σαββίδι και δεν μιλάνε. Άμα ήταν τότε στη συμμαχία που τα είχαν γίτσι, φυλάκια και καρδούλες. Ναι. Απλά ήταν έκπληξη αυτή. Και φυσικά δικαιώνεται τώρα ο Σχιζοδήμος, ο οποίος τους έλεγε δεν υπάρχει παρτούζα να πάρετε την ΕΠΟ. Πρέπει μόνο. Ένα είναι ο Ταβάς. Ναι, το βρίζανε. Γιατί είχαν πάει οι κόλακες γύρω από το Σαββίδι να τον αρπάξουν τα δολάρια να πούμε και τα ρούβλια. Εντάξει. Και ο Σχιζοδήμος, ο αντιεπικοινωνιακός, τον είπαν ότι είναι και τον το Μαρινάκι να πούμε. Κατάλαβες. Μιλάμε για τέτοιο ταγάρι. Διαβάζω το Σχιζοδήμο. Ναι. Πάμε και στο Facebook. Τους τα έλεγε. Και εκεί οι λυσαρίδες και οι άλλοι πηγαίνανε. Μπορώ. Όχι, δεν μπορείς. Τους έλεγε παρτούζα
Την ΕΠΟ δεν την παίρνετε, την πάρετε μόνοι σας. Ένα συνονταβάς, δύο δεν γίνονται. Πάει τελείως. Επειδή κάποια πράγματα τα περνάμε στον Τούκου, ναι. Για εξηγήστε ρε παιδιά στον απλό λαό τι ακριβώς σημαίνει η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο ποδόσφαιρο και μετά από αυτό τι άλλο να πούμε δηλαδή για τον τρόπο που λειτουργούσε ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια. Αθωώθηκε γι' αυτό. Ναι. Κόκκινε, παίξτε Αίγυπτο, δυόμιση φράγκα. Δίνει με Σαλάχ και Γουάρτα Αιγύπτη στο φελικό, θα πάμε δύο κοδάκια. Από εμάς ποιος θα βάλει, κανείς. Δεν είναι κακό το σκεπτικό σου, αλλά φιλικά παιχνίδια ομάδων δεν παίζω, φίλε μου. Ναι. Δηλαδή μπορώ να βάλω ένα ευρώ, να βάλω πέντε over και αν μου κάτσει, μου κάτσει. Γιατί δεν παίζω διαφορετικά. Ή πραγματικά σου λέω, αν παίζει 10 ευρώ ένα δελτίο του Σωτοκύριακου, είναι για ένα ευρώ τα φιλικά. Ναι. Τελικά αποφασίστε, μια ο ΠΑΟΚ δεν ψήφισε πέρσι πέρα του Ηρακλή. Κράξιμο, είναι αντίθετο. Θε πάλι κράξιμο, αποφασίστε. Σταθεί. Εμείς δεν κράζουμε τον ΠΑΟΚ. Εσείς ζητάμε να τον κρίνετε. Κόκκινε πάλι μπουρδες λες. Ο Τράκης πήγε Λονδίνο στην προηγούμενη εβδομάδα για να συναντηθεί με εταίρους του κονσόρτιουμ. Πώς? Και να... του κονσόρτιουμ. Τι είναι αυτό. Και, να... και του ξεκαθαρίζουν ότι δεν βάζουν ούτε σέντς. Εάν δεν πάρουν πρώτα έγκριση κυβέρνηση για παραχώρηση του ΑΚΑ. Ισχύει αυτό. Ποια είναι η μπουρδα που λέω. Εσύ που βγαίνει χωρίς φωτογραφία και χωρίς. Άστορα, μωρέ, τι θες τώρα με τα Facebook πάλι. Όχι, φίλε. Πάλι μπλέχτηκε. Λέει ότι λέω μπουρδα. Και τι έγινε. Τι αλλάζει αυτό που λέω εγώ. Και εσύ πες τον κολομπούρδα. Τι να φυσικά και πρέπει να πάρει έγκριση από την κυβέρνηση. Τέλειος. Αλλά εσύ τι πιστεύεις. Ότι η κυβέρνηση θέλει τον Παναθηναϊκό να πέσει κατηγορία και να μην πάρει φράγκο. Ή θέλει το, όλο αυτό το κομμάτι να πάρουν, να επενδύσουν και να οικονομήσουν κιόλα. Και πάει τελείως. Γιατί σκέφτεσαι σαν μπούφο. Σου απαντάω. Έχει δίκιο ο κόκκινος. Αεξής απορρέω Κάστρο. Αν πάρω στα χαρτιά φέτος θα το καταχαρώ. Γιατί είμαστε οι μόνοι που αξίζουμε αυτό το τίτλο φέτος. Αλλά το ότι η ΑΕΚ προσφέρθηκε να βοηθήσει το Βάζολο να μην πέσει με στεναχωρίες. Στον ίδιο Λάκκο να πέσουν όπως ο Ηρακλής που αυτόν πέρσι το εκομεταχειρίστηκαν. Άλλαξε η διοίκησή σου. Τώρα που η ΑΕΚ θα πάρει. Τώρα είσαι με τους Αμερικανούς. Τώρα που η ΑΕΚ λέει. Τώρα ο Μελισανίδης είναι με τους Αμερικανούς. Ήτανε πάντα με ζωή. Τώρα που η ΑΕΚ θα πάρει προτάσεις στα χαρτιά πιθανόν όπως ο Ολυμπιακός με τον Βάλνερ, οι αεξίδες θα πρέπει να νιώθουν περήφανοι ή να νιώθουν άβολα. 49% θα πρέπει να γουστάρουν, 51% θα πρέπει να νιώθουν αυτό άβολα. Σε ποιο site. Στο rapto.gr στη Μαρμίδα Δε. Ναι. Βλαμμένε. Παρακάτω. Μάγκες. Εσείς που βρίσκεστε στο εξωτερικό, αν γίνει πόλεμος Ελλάδα-Τουρκία, θα έρθετε να πολεμήσετε, ναι ή όχι. Ανόητο ερώτημα. 54% ναι, 46% όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι άλλο το νούμερο. Αλλά το πιο εγώ ωραίο. Εγώ λέω 90% δεν έρθει. Δεν έρθει. Εσύ τι λέτε. Κι εγώ. Τι πιστεύετε. Γιατί να έρθει. Ναι. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει με τη δίωξη Μαρινάκη. Εδώ θα γελάσουμε. 68,2% θα χαθεί η εισαγγελέα και θα την ψάχνει Νικολούλη. Αυτή είναι η βλακή δικιά σου. 26,4% θα αθωωθεί. 5,4% θα καταδικαστεί. Ναι. Okay. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Όχι, ρε, εσύ, δεν σου λέω τι θα γίνει. Σου λέω τι πιστεύει ο λαός ότι θα γίνει. Λαϊκό δικαστήριο είναι. Ναι, ναι. Ναι. Δεν σου λέω τι θα γίνει. Στη όταν Σκωτία, την ψάχνει η Νικολούλη. Του γινόταν Σκωτία. 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 Ναι. Celtic Rangers. Ωραία. Εντάξει. Ενδιβούργο. Ναι. Πράκτορ 007. Ναι. Πράκτορ 007. Ποιο ναι. Είναι από τη Σκωτία, ο Σον Κόνερ. Ο Μασόν Κόνερ. Ο Μάικλ Ντάγκλας. Ναι. Μεγάλη ηθοποιία. Μεγάλη επιδεκταράδε. Λοιπόν. Ναι. Ηθοποιοί, ρε είπα. Πηδικταράδες. Και μετά ήταν ηθοποιοί. Καλά, ναι. Λοιπόν. Άμα δεν ήταν πηδικταράδες, δεν θα γινόταν ηθοποιοί. Οι Rangers. Έπεσε τέσσερις κατηγορίες για χρέη. Στη Σκωτία. Τέσσερις κατηγορίες. Ωραία, πολύ καλά. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει μόνο έπαιξε. Ολυμπιακός. Ποια και έπεσε, δύο κατηγορίες. Δύο, εντάξει. Σαν να λέμε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ναι. Μόνο. Μα έπεσε η ΑΕΚ. Σαν να λέμε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μόνο. Ή πάω και Άρης, πάω και Ηρακλής μόνο, να μην υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Και να πέφτει ο ένας από τους δύο στα τάρταρα. 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 Ναι. Δηλαδή, γιατί παντού να μπορεί να γίνει και σου λέω για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Έτσι γουστάρουμε, ναι. Έτσι γουστάρουμε. Εσύ πα ναι. Με την πεπατημένη. Το παδί, και όταν πειράξουν την ομάδα μα, αυτό που λέμε σαν Έλληνες είναι σε εμά θα ισχύσει ο νόμος για πρώτη φορά. Μάγκες λέει, τι λέτε για τη δημιουργία μια λίγα με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Άρη, ΠΑΟ, Κυρακλή, Παναχαϊκή, Όφη, Πανιόνιο, Ξάνθη, Γιάννη, Δόξα Δράμα, Πανατολικό και Λάρισα. Ένα δυνατό πρωτάθλημα με ομάδε, με κόσμο, μπα και ανέβει λίγο το προϊόν. Ράπ είναι θέμα στο λαϊκό δικαστήριο. Καπιταλιστικό είναι αυτό που λες. Προτιμούν να πέσει ο Παναθηναϊκός και ναι. Να ανέβει ο Άρης. Καπιταλιστικό. Ή να μείνει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Καπιταλιστικό αυτό που λες. Αυτό είναι καπιταλιστικό μεν. Ναι. Από εκεί και πέρα να δω. Είμαι ενάντια. Είμαι ενάντια στις λίγκες. Εγώ. Νίκος Νικολίνταης. Ρε κολοτούμπες δημοσιοβλάχη. Παρασκευή κράζει τα αθηναϊκά μέσα που το βούλωσα για τη δίωξη του Μαρινάκη. Ναι. Και από Δευτέρα που δικαιώθηκε την εγκληματική οργάνωση. Το βουλώνετε εσείς. Είσαι φελός ή το δείχνεις. Ίσα ίσα είπαν εδώ οι δημοσιογράφοι ότι είναι πολύ αστείο την είναι ημέρα. Είναι άλλο που... το ένα θέμα και άλλο ναι. Άλλο. Και είναι πολύ αστείο την ημέρα την οποία ο Μαρινάκης διώκεται να αθώνεται
για την εγκληματική οργάνωση και να γίνεται πρωτοσέλιδο στα site τα αθηναϊκά η αθώωση και όχι η είναι η αθώωση για το Κοριόπολης. Τέλειος. Έχει σχέση το ένα θέμα με το άλλο. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ το παίζει Μακεδονομάχος, οπότε το συμφέρει. Ψήφισε υπέρ του υποβασμού του Ηρακλή. Ναι. Καταστράφηκε ο Άρης. Ναι. Αλλά για τον Παναθηναϊκό το παίζει ότι κρίμα για τον Ηρακλή. Ναι. Την απόφαση να την περιμένουμε σήμερα ή αύριο για τον ΠΑΟΚ. Καταρχήν. Όχι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Ναι. Καταρχήν ο Άρης αυτοκτόνησε, εγκλημάτισε, ρούφηξε το αίμα του μόνος του. Ο Ηρακλής, αν υπάρχει κάποια συμπάθεια πανελλήνια, είναι για τον Ηρακλή ή για τον Άρη. Οι Αριανοί φάγαν τα λεφτά. Κατασπαράξαν το σωματείο τους. Οι Ηρακλειδείς πέσανε θύματα ιδεολογικών καταστάσεων. Όχι, ο Ηρακλής είναι το δράμα της υποτιμήρησης εφαρμογής νόμων. Ότι πούλησε μαγιά αδύναμος ο Ηρακλής. Όχι, δεν ήταν αδύναμος. Ο Ηρακλής πούλησε μαγιά στο θηρίο αδύναμος. Ο Ηρακλής Την είδε να πούμε Γολιάθ και Δαβίδ. Σατανικό σχέδιο το 1980. Άλλο αυτό ρε κόκκινε. Πλήρωσε ένα σατανικό σχέδιο το 1980. Ναι. Σατανικό σχέδιο. Δηλαδή δεν πήγατε να το δωροδοκίσετε το πέντε. Θα γράψω εγώ μια μέρα για όλο αυτό. Τι να γράψεις. Δεν στείλατε την κόμενα εκεί στο χρωματοπολείο. Την Μαργαρίτα. Την Μαργαρίτα την κόμενα. Αθώθηκε ο Σκορεμπέν Σουπερτσινίδη. Δεν ξέρω τι έκανε. Αθώθηκε. Αθώθηκε. Η κόμενα αθώθηκε. Εσύ, από πού αποδεικνύει ότι η κόμενα έχει σχέση με τον Ηρακλή. Τι πήγε, μια κόμενα δηλαδή. Ναι, ρε φίλε. Μια κόμενα η οποία έβγαζε 150. Υπάρχει τεκμήριο αθώθηκε. Όχι. Θα σου πω γιατί. Έγινε δικαστή τώρα. Δηλαδή παίρνω εγώ. Παίρνω εγώ 800 ευρώ το μήνα, εντάξει, και πάω εγώ να δωροδοκίσω ένα παίκτη Α εθνική, εγώ μόνος μου. Άσε ρε κόκκινε το παραμύθι τώρα. Μοναστηρίου κόλασε αποκίνηση. Και να μας πείτε ποιος κουτούπωνε τη Μαργαρίτα. Αυτό είναι το μυστικό. Το Grand Hotel είναι απροσπέραστο. Grand Hotel. Grand Hotel. Grand Hotel, εκεί θα πάει ο κύριος. Σε ποια ζωή τη συγκρίσιμα μεγέθη ο Παναθηναϊκός λέμε τον Ηρακλή και ο ΠΑΟΚ κάνει ένα λάθος. Ξεχνάω το γεγονός πως σήμερα, αύριο, σε 5 χρόνια ο Παναθηναϊκός θα ξαναγίνει Παναθηναϊκός. Εκεί θα τα θυμηθούμε όλα. Είναι αστείο να συζητάμε ακόμα ενδεχόμενο που παραδείγματο. Άμα ζούμε μετά από 5 χρόνια. Μιλάτε σαν γραμμάρι για να χαρεί το κοινό σας. Δεν χαίρετε το κοινό μας. Εγώ φίλε σου λέω δεν χαίρομαι αν θα παίζει ο Παναθηναϊκός. Εγώ που την πλήρωσα σου λέω δεν θα χαίρομαι. Όταν υπάρχουν. Αλλά δεν δέχομαι. Ναι. Εντάξει, να την πληρώνουν οι πάντες. Μπράβο, και να κυκλοφορούν κάποιοι. Το λέω πρώτα για τους δικούς μου κοκοβιούς. Αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν τα χρέη να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Σωστό. Μπράβο, Γρηγόρη. Αν το καταλαβαίνει το μυαλουδάκι. Βγάλε το σοσιαλιστικό από μέσα σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κόκκινε σου ανταπαντώ και στα κάνω τα λαράκια να το καταλάβεις. Η μπούρδα που είπες ότι τα λεφτά ο Αλαφούζος θα τα πάρει από το κοσότσιο. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εσύ άκουσαν. Εγώ είπα ότι οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επειδή είναι τόσο μεγάλο το project, μπορούν εύκολα να δώσουν κάτι. Για μούφα τον βλέπω τον Γιαννακόπουλο, το γιο. Για μούφα. Εντάξει. Δεν με έχει πείσει ακόμα ο Ντράκης. Δεν με έπεισε. Εφόσον λοιπόν πολύ σωστά λες ότι αποκλείεται να κριθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Ναι. Λοιπόν, εφόσον είναι σίγουρος για όλες τις κινήσεις που θα γίνουν και για την έγκριση που θα πάρουν, με συγχωρείς για τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο, δεν είναι κανένα ποσό που δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια. Εντάξει. Αξίζει να το ρισκάρει. Για τον αγαπάει πολύ τον Παναθηναϊκό και το δείχνει έμπρακτο. Ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Μάλιστα. Κόκκινε, μιλάτε για πρωτάθλημα στα χαρτιά. Η ΑΕΚ πότε πήγε κάποια ομάδα στη δικαστήρια? Ποτέ. Η ΑΕΚ έπαιξε την παλίτσα της, μάζεψε όλους τους βαθμούς στο γήπεδο και απλά οι άλλοι κάνανε επεισόδια και τιμωρήθηκαν. Πού εμπλέκεται η ΑΕΚ? Με βάλανε ο Ολυμπιακός, έκλειψε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ. Επειδή πήγε ο ίδιος στα δικαστήρια την Καλαμαριά για ένα καθαρά τυπικό θέμα το οποίο είχε στηθεί από την ΕΠΟ. Γι' αυτό ήταν στα χαρτιά, ενώ τώρα δεν είναι. Φίλε μου, ευνοείσαι έμεσα. Ευνοείσαι έμεσα. Πανηγυρίζει όμως. Εσύ πες δεν νιώθει, δεν ευνοείσαι. Δεν νιώθει ότι αυτός έκανε κάτι να παραποιήσει τη βαθμολογία. Δεν χρεώνω αυτός το φίλο. Ναι, λέει ο εξής, δευτερόλεπτα. Δεν φταίω εγώ αν ο άλλος πέταξε στο κεφάλι του προπονητή. Το ούτε εγώ φταίω αν μπήκε ο άλλος μέσα με ένα μηδέν υπέρ του με το πιστόλι μέσα. Δεν φταίω εγώ. Λέει ο εξής. Δεν υιοθετώ, αλλά λέω τι λέει όμως ο άνθρωπος, έτσι. Μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Όχι τσιγάρο εδώ μέσα. Λοιπόν, δεν λέω εσένα. Για όλους σας που νιώθετε μπερδεμένοι. Υπάρχει άλλος μέσα εδώ. Με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε να επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Βολτέρα. Στη Βολτέρα τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και οι δούμεροι και οι λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγιού και το βασικότερο. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Βολτέρα,
καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε τώρα στο voltera.gr ή καλέστε 2-13-088-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό ρεύμα εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Αλφα Μητρία κενό. Αρνή ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα αρνιά τα οποία κληρώνουμε εδώ στο Μετρόπολη 95,5. Μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την Εσκιάδης Μπαλοδήμος, τη Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία έρχεται με μια ακόμη υπερπροσφορά για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου με 18.800 ευρώ, κάτω από 20.000. Δεν υπάρχει πλέον η επιδότηση της ΔΕΠΑ, πιθανόν να μην ξαναυπάρξει ποτέ, κατά 99,9% από ό,τι μαθαίνω δεν θα υπάρξει πάλι. 10 κομμάτια θα τα βρείτε με 18.800. Τηλεφωνήστε τώρα στο 23 15 96 596 ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Διαφημίσεις και σε λίγο γραμμές. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση, Panadol Advance. Με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Goldmall.gr. Οι μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη με εκπτώσεις έως και 80% με ένα κλικ. Δείτε σήμερα. Εισιτήρια μόλις με 6 ευρώ για την υπέροχη παιδική μουσικοχορευτική παράσταση Jazz for Kids, η ιστορία ενός ρυθμού στο Θέατρο Κολοσσέων. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει ρε εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέω με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Σκέφτηκες να κανονίσεις ένα ταξιδάκι με τη γυναίκα σου ή δυο σας? Να αναθερμάνετε τη σχέση σας? Έξυπνη κίνηση. Πώς έτυχε να παίζει η ομάδα σου εκτός έδρας τις ίδιες ημερομηνίες? Είναι ακόμα μυστήριο. Δεύτερη έξυπνη κίνηση. Σαν το νέο Skoda Clever Plan. Και το νέο σου αυτοκίνητο είναι Skoda και βρήκες τον καλύτερο τρόπο να το αποκτήσεις. Με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, χαμηλή δόση και 4 χρόνια εγγύηση, σέρβις, ασφάλιση και οδική βοήθεια. Skoda Clever Plan. Μία έξυπνη κίνηση και ακόμα μία. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων της Cosmocar Skoda. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα? Αποσυρέ την. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς στην ΓΑΣ Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιάς συσκευής υγραερίου με την εγγύηση της ΓΑΣ Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310-523131 ή στο autogas.gr. Στις πλαγιές του Ολύμπου και του Κισάβου κάποια πράγματα παραμένουν ακόμα αγνά και είναι δεμένα με την παράδοση. Τα αρώματα και η ευωδία από την μητέρα φύση ξυπνούν μέσα μου γεύσεις αγνές, γνήσιες,
καθαρές, όπως και το παραδοσιακό κεφαλοτήρι Αβραμούλη, που είναι 100% από εγωπρόβιο γάλα. Γεύση τόσο οικία, όσο και οι πρώτες μου παιδικές αναμνήσεις. Παραδοσιακό κεφαλοτήρι Αβραμούλη. Το μυστικό αυτής της γεύσης περνά από γενιά σε γενιά. Παραδοσιακό κεφαλοτήρι Αβραμούλη. Το πραγματικό κεφαλοτήρι. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Hey, εσύ. Εσύ που μόλις γλυκοκοίταξες το κόκκινο κλειό που σε προσπέρασε. Και εσύ που έχεις κολλήσει μαζί του. Σταμάτα να το ονειρεύεσαι. Κάν το δικό σου με προνομιακό επιτόκιο 3,9% και όφελος έως 2.000 ευρώ. Ναι, ναι, το Renault Clio. Και με 5 χρόνια εγγύηση και με 6 μήνες δωρεάν ασφάλιση. Στις εκθέσεις Renault έως τις 30 Απριλίου. Με την εγγύηση Vita Nithio Χαράκης. Γιορτάζουμε 3 χρόνια One Salonica με ένα ξέφρενο τριήμερο πάρτι. Διασκεδάζουμε με την Τέμη. Δημιουργούμε την τεράστια σοκολατένια τούρτα γενεθλίων. Παρασυρώμαστε με τα χορευτικά των Pro Dancers. Δημιουργούμε τη δική μας μόδα στα Fashion Workshops for Kids. Κάνουμε μαθήματα μαγείας με τον Μαρμέλο και ξεσηκωνόμαστε με την παρέλαση κρουστών των Παρανουέ. 30-31 Μαρτίου και 1 Απριλίου στο One Salonica. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε: τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη: Θεμιστοκλής Οφούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Οι άντρες από τη φύση τους δεν αφήνουν και πάρα πολλά να τους απασχολούν. Εκτός από ένα: την τριχόπτωση. Το DHI Global Medical Group έχει αναπτύξει την πιο προηγμένη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών σήμερα και πάνω από 201.000 ασθενείς με τριχόπτωση σε όλο τον κόσμο έχουν βοηθηθεί ουσιαστικά. Εσείς ακόμα περιμένετε? Κλείστε ραντεβού στην DHI Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν διάγνωσή σας στο 2310-224-693. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική. Από το 1939. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπο Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε πλέον γραμμές στο 2310-1390 για είναι δικά σας. 9.55 κενό το μήνυμά σου στο 54-340. Αλφα-μήτρια κενό αρνί ονοματεπώνυμο στο 54-340 για το αρνί το οποίο κληρώνουμε στις 3 και 4 και θα αναδείξει έναν τυχερό φίλο ακροατή ή μία τυχερή φίλη ακροάτρια. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορείς να βρεις το ανταλλακτικό της δικής σου αρεσκίας μέσα από μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών και όλες τις μηχανές αυτοκινήτων στο www.listopart.gr με 150 ευρώ. Στους αδερφούς Κωνσταντινίδη, στους οποίους κάνεις την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σου την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για να την κάνουν σε ένα λεπτό για να πάρεις την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Αν ο ΠΑΟΚ ήθελε το διπλό μέσα στον Παναθηναϊκό, θα ψήφιζε υπέρ ή κατά του Παναθηναϊκού? Πολύ πιασάρικη ερώτηση από το Λευτέρη. Για απάντησε, Ραπτοπλέ. Πιθανόν ο ΠΑΟΚ να ξέρει ότι τελείωσε αυτή η ιστορία γι' αυτό. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πάρε γραμμές. Κοιμισμένη. Ναι. Ήθελα 10 δευτερόλεπτα να το σκεφτώ. Πήγα αργά. Είδες. Καλησπέρα παιδιά, ναι. Θυμήστε μου λίγο πόσο έδινε ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό για Κουρμπέλη. Πόσο καλύτερη βοήθεια να το έδινε, γιατί δεν έγινε μεταγραφή. Χαιρετίζουμε. Α, κοροϊδεύατε σε μένα για τη Σαμπτόρια. Που έλεγα πήρες πρόταση Κουρμπέλη. Σου είπα ότι θα έρθει πρόταση, κάτσε Κουρμπέλη. Έλα ρε με τα Facebook ρε κόκκινα. Και να πω εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ δύο κουβέντες. Ρε ας το ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει κερδισμένος ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βγαίνει κερδισμένος ο ΣΥΡΙΖΑ? Σου λέει, δεν επηρεάζω ομάδες. Ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Δεν κάνω πολιτική παρέμβαση για Παναθηναϊκό. Το αφήνω να πάει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεύτερον, κυνηγάω τους πάντες. Τι έκανε ο Σαββίδης, αυτό και τα λοιπά. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Σαββίδης και είναι φίλος μου και πάω στα λιμάνια μαζί του. Δεν επεμβαίνω. Θα διωχθεί. Εσύ ποιος είσαι? Ο Μαρινάκης. Μαρινάκης είναι και μαύρο πανί. Στη εισαγγελέα, μπαμ τηλέφωνο, τσάκωσε το χοντρό να πούμε εκεί πέρα. Βάλτε τον στα δύσκολα να πούμε. Οπότε τους κυνηγάω όλους, σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κατάλαβες, κόκκινε? Βεβαίως. Μπράβο. Πάμε στον κόσμο. Βγαίνει δηλαδή κερδισμένος. Εις διπλούν. Μπράβο. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Τέσσερις γραμμές, δύο πέσανε, μπορούν να ξανακαλέσουν. Δεν πέσα, δεν κάλεσε ποτέ κανένας. Ψέματα λέει ο κόκκινος. Είχε άλλες δύο γραμμές. Ψέματα λες. Λέγε, εγώ παρακολουθώ το κέντρο. Για πολλά πράγματα λες. Πολλά. Αφού λες ψέματα. Στα οποία εκτίθεσαι. Δεν υπάρχει λόγος να πεις ψέματα. Τέσσερις γραμμές, άλλες δύο περιμένουν. Δεν είναι Σκοτσέζος ο Μάικλ Ντάγκλας, κάναμε λάθος. Σκοτσέζος ο Μάικλ Ντάγκλας. Δεν είναι, είναι Σκοτσέζος ο Σον Κόνεγκ. Ο Σον Κόνεγκ, άλλος Σκοτσέζος δεν υπάρχει. Και ο άλλος είναι ο Σκρούτζ. Έλα, στο Κλοντάικ. Έλα, έλα, τελείωνε. Άντε. Ορίστε. Ναι. Έκανε το Μάικλ Ντάγκλας Σκοτσέζο. Εντάξει, οκ. Okay. Έλα, φίλε. Έλα, FM Πάοκ εκεί. Ναι, ρε. Σωστά. Κομπλόγρια, FM Πάοκ εδώ. Πονόψυχη FM. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Δεν θα με διακόψει. Γύρισμα έκανε. Είδε. Μπράβο. Πολύ σωστά είπε ότι να σε σφάξω, να σαλείψω μέλη. Έτσι. Λοιπόν, άκου να δει τώρα. Ναι. Ποιο λαϊκιστής μπούζο πεθαίνεις? Γελάμε εδώ. Λοιπόν, γιατί, ρε, πεθαίνεις. Ναι. Αφού μας κατασπάραξες, μας έστειλες στη Β' Αθήκη, στη Γ' Αθήκη μετά. Ναι. Εσύ, ο Ραπτόπουλος, εγώ, ο Κακαονάκης, ναι, και οι λοιποί μαθητές. Και ο Κόκκινος. Και ο Κόκκινος. Κι εγώ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, τώρα, εχθές το βράδυ, ναι, σου μιλάω, πήρα ψυχοφάρμακα για να κοιμηθώ. Γιατί? Έκλαιγα, ρε. Γιατί δεν έπαιρνες. Γιατί έκλαιγε? Γιατί ψήφισε ο ΠΑΟΚ υπέρ του Ηρακλή. Ναι. Δεν ψήφισε υπέρ του Ηρακλή, λάθος κάνεις. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Κατά του Παναθηναϊκού ψήφισε. Κοίταξε, έτσι λένε, ρε. Εγώ παπά δεν τρώω. Εγώ το είπα, κοίταξε να δεις, εγώ το είπα. Θα μου πεις εμένα, ευθύνομαι για την πτώση του Ηρακλή. Ακούς, στον τάφο, και τώρα θέλουν να μας κάνουν το μνημόσυνο τζάμπα. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Βάλανε, πήρε τον, πώς το λένε, τον Κούγια, πήρε και τον αυτόν, πώς το λένε, τον άλλον. Ποιον? Και τους είπε να πούμε, ο Μπούζος, ναι, τους είπε, δεν τρέπεστε, ρε Μπούζο. Ρε Μπούζο, σε έχω πει κι άλλη φορά, σε είπα κολοτούμπα, σε είπα να πούμε τα πάντα, ναι, σε είπα τσίπα δεν έχεις επάνω σου, ναι, και παίρνω τηλέφωνο εκτός αέρα, ναι, και δεν βγαίνεις κότα. Κόψτον, κόψτον, άκου να πει τον Μπούζο κότα. Αθανασούλας Κώστας.
Αθανασούλα. Έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 για τα 3 εντάρια. Ο Ντάικουλας με φαίνεται. Κώστας Αθανασούλας. Ο οποίος κέρδισε το σημερινό αρνί. Ορίστε. Ποιο λέγανε Αθανασούλα. Ορίστε. Σε ένα έργο στη Βίλα των Οργείων. Εγώ μιλάω. Είμαι απόγονος του Νάβαρχου Αθανασούλα. Λέγε ρε φίλε, λέγε. Λέγε. Καλησπέρα, εγώ μιλάω παιδιά. Εσύ μιλάς με το Λάμδα το ωραίο, έλα εσύ. Ναι. Το Λάμδα το ωραίο. Ο παδός της μεγαλύτερης από τις μεγάλες ομάδες, Ραπτό. Η πλάκα είναι ότι και εγώ ήθελα σαν αρχή στην κουβέντα να πιαστώ από τον κύριο διευθυντή σας εκεί πέρα. Ναι. Αλλά από άλλη σκοπιά βέβαια, που ναι. Στην εκπομπή του σήμερα έχει κάποιους δικηγόρους καλεσμένους. Ναι. Και ποια είναι η πλάκα, ότι μόλις ενημερώθηκε ότι η δίκη για το Βαγγέλη του Μαρινάκη, ότι μπορεί να, η τελευταία εννοείται, ότι μπορεί να κρατήσει 2 χρόνια, ναι. Έκανε μια πάυση 2-3 λεπτά, μέτρησε το χρόνο προφανώς, σου λέει του χρόνου θα είναι Νέα Δημοκρατία σε κανένα χρόνο, και μετά η απογοήτευσή του είναι τρομερή, ρε παιδί. Άρα με αυτό που λέτε, ναι. Πιστεύετε λοιπόν. Δεν ολοκλήρωσα, ρε, αυτό. Μισό λεπτό. Με αυτό που λέτε και εσείς πιστεύετε ότι οι δικαστές τους επηρεάζουν με τα τηλέφωνα οι εκάστοτε κυβερνήτες. Αυτό πιστεύει λοιπόν η κοινή γνώμη. Και αυτό, μισό λεπτό, θα πεις ό,τι θες. Απευθύνομαι στο δικαστικό σώμα. Ο λαός πιστεύει αυτό το πράγμα. Πώς νιώθετε γι' αυτό, ρε παιδιά. Συνέχισε, ρε φίλε. Συνέχισε. Μπορώ να πω. Μπορείς να το παραλληλήσω λίγο με αυτό που είπε λίγο πριν, Ραπτόπουλε. Ναι. Και στο πολιτικό σκηνικό. Είναι τυχαίο ότι βγήκε τον Οβάρτης κατευθείαν και μέσα σε αυτό βάλαν και τον Καψαρό. Για να δέσει αυτό το όλο σκηνικό, βάλαν τον Καψαρό τον πικραμένο, Ραπτόπουλε. Είναι πικραμένο. Ναι. Αυτό δεν ισχύει και τώρα ότι όσον αφορά ήθελα να αλλάξουν ατζέντα με τον Μαρινάκη κατευθείαν αυτό. Έτσι. Ναι. Δικαστικό ρεπορτάζ δεν θα κάνω εγώ. Επομένως, στο στοίχημα που θέλω να παίξω, Ραπτό, θέλω να με βοηθήσεις. Ναι. Αν παίξω κατηγορούμενος Μαρινάκης Άσο, αθώος Μαρινάκης διπλό, είμαι καλά, λες, βαδίζω σωστά. Παίξε και έχει να εξαφανιστεί η εισαγγελέα. Και καλύψου και στο διπλό για να μην χάσει. Μισό λεπτάκι να πω γρήγορα τα θέματα όπως λέγει ο Ραπτόπουλος. Τελικά ο Ιησούς στο Ρίο θα χτυπήσει παλαμάκια, τι λες, Ραπτό. Πού να χτυπήσει παλαμάκια ο Ιησούς. Κοκαλός έχει ζωή του Τζανέιρο. Φύγε, επόμενη γραμμή. Άκου τι είπε, κοκάλωσε το άγαλμα. Κοκάλωσε το άγαλμα. Ναι. Βάλ το άγαλμα. Να το πω. Επόμενος. Γεια σου φίλε. Επόμενος. Είπες. Έλα κόκκινε, ας τις κρυάδες. Πάμε επόμενη γραμμή. Κοκάλωσε το άγαλμα. Έτσι, θα χειροκροτούσε παλαμάκια. Ναι. Καλησπέρα. Νάτος. Καλησπέρα από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλώς ήρθατε. Πότε θα πάρει εκείνο το κορίτσι, περιμένω. Λείπει με το προσαϊκό διακοπές, άσο. Δεν μου λες, Θοδωράκο, να ξεκινήσουμε ανάποδα. Πες μου. Μετά το χθεσινό, ανησυχείς καθόλου? Ποιο χθεσινό? Την απόφαση για τη μία διοδότηση του Παναθηναϊκού. Γιαριανός, δε. Ναι. Ανησυχείς καθόλου? Δεν ανησυχώ και θα σου πω και τον λόγο. Αλλά θα σου τον πω αφού κάνω μια μικρή εισαγωγή. Ναι. Καλά. Στον Άρη... μας έχουν συνηθίσει στα αποτελέσματα με τη δόξα δράμας, γιατί το Νοέμβριο του 2014, πρώτη χρονιά γάμα εθνική, το Άρης δόξα δράμας ήταν αυτό που σηματοδότησε το διωγμό του Κάμπος, το 0-1 μέσω Χαριλάου. Ναι. Και μετά το Μάρτιο του 2015, ναι. Με το δόξα δράμα Άρης 1-0, ήταν το παιχνίδι που σηματοδότησε το φευγείο του κ. Καλαϊτζίδη. Ναι. Οπότε είμαστε συνηθισμένοι, πιστεύω, με αυτή την ομάδα και συνηθισμένοι στα αποτελέσματα. Ναι. Βέβαια, εγώ σαν οπαδός μιας ομάδας, σαν τον Άρη, ναι. Όντως ανοιχτό μυαλός και κοινικός, ναι. Έχοντας μια διοίκηση που θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο έχει εξασφαλίσει την άνοδο, ναι. Της δίνω το δικαίωμα για ένα χαρούμενο τουλάχιστον παιχνίδι, ναι. Υπό τις δύο εξής προϋποθέσεις. Ναι. Ένα μέρος του χαρούμενου παιχνιδιού να πάει για την έκδοση της αδείας και να κλείσει τρύπες. Ναι. Και η άλλη προϋπόθεση είναι να μην το κάνουν στην πλάτη του Ζαμπετοβρουτόταυρου και να του δώσουν και αυτό ένα δωράκι. Για το Πάσχα που έρχεται καλώς στον χώρο των πραγμάτων. Ας το βρούμε Πάσχα, άσε με τις γιορτές. Οπότε Γρηγόρη, ναι. Από τη στιγμή που θα έχουμε άρθρο και θέαμα, θέλω ένα μέρος του αποτελέσματος να πάει για την αδειοδότηση, έτσι ώστε να μην ανησυχούμε και να κλείσουν οικονομικές εκκρεμότητες. Άμα σκάσει, θα σου πω ένα σκάσει άλλα διπλό εδώ με τη δράμα. Επειδή, επειδή μιλάς με καμένο, όχι με τον Παναγιώτη καμένο, με καμένο μιλάς από τις ιστορίες αδειοδοτήσεις. Ιστορίες. Να σου πω λοιπόν ότι αν δεν έχουν ξεκινήσει
Η δρομολογής όλης της ιστορίας από νωρίς είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Στέλλα. Γεγγε. Ιστορία, γεγγε. Φύγε. Ναι, αλλά με λένε Θοδωρή, δεν με λένε. Φύγε, βέβαια. Βρέα, μα κάτσε ένα, δύο, τέσσερα, άρι, δόξα δράμα. Ξέρει ότι βγαίνει αδειοδότηση. Μπορεί να πάρουμε και 10 αρνιά ο καθένα. 10 αρνιά στι χαρίε. Λοιπόν, ο κύριο Κωνσταντίνο ο Θανασούλα είναι τώρα στη γραμμή. Ο Θανασούλα. Γιατί γελά τραυλαμένα. Ο Θανασούλα είναι. Κωνσταντίνο, γεια. Καλησπέρα. Γελάει το ζώο επειδή σε λένε Θανασούλα. Αθανασούλα. Λέει το ραπτόπουλο στο κόκκινο είναι καλύτερα. Έλα, ο Θανασούλας είναι μπρουτάλ, επίθετο. Λοιπόν. Είπε ότι είμαι Νταϊκολάς, αλλά εντάξει το έσωσε τώρα. Δεν είμαι Νταϊκολάς όπως είπε ο ραπτόπουλος. Έτοιμος ήσουν δηλαδή, αλλά το έσωσε τελευταία στιγμή. Έσωσα, ναι, είναι καλός άνθρωπος όπως και εσύ και είμαι Νταβέλης, δεν είμαι Νταϊκολάς, να ξέρει ο. Νταβέλης. Από πού τηλεφωνείς? Από Θεσσαλονίκη. Περιοχή? Χαριλάου. Πόσα μηνύματα έστειλες? Ένα. Λέω ρε παιδιά, δηλαδή συγγνώμη. Ένα να πει ότι έστειλε τρία. Δηλαδή, δηλαδή. Ένα να πει ότι έστειλε τρία. Σε ποια εκπομπή το έστειλε ή πότε? Τώρα κάτσε. Τώρα σε εσάς ρε παιδιά. Όταν λες τώρα? Τώρα, πριν κάνα μεσάωρο. Μπράβο ρε φίλε. Να μπράβο. Καλά, ρε, Γρηγόρη. Πάντα έτσι, πάντα τέτοια. Γερή να είμαστε. Αριανός, κάτοικος Χαριλάου και Αριανός ή άλλη ομάδα? Όχι, Ολυμπιακός. Ξέρει τι είναι αυτό. Άκυρο δεν κερδίζει αντίθεση. Όχι. Ξέρει γιατί. Σιγά-σιγά λαϊκιστή, σιγά. Σιγά. Κλάψαμε. Κάτσε ρε. Κλάψαμε. Όταν έπαιρνε με τον Καράγουλο, τον Μαρινάκη, τηλέφωνο. Γιατί ο Ολυμπιακός το έφυγε? Γιατί ο παπάς ήταν Αριανός και για να γίνει παοξή τον έκανε. Δικαίωμά του να απαντήσω ότι θέλει. Γιατί ο Ολυμπιακός το έφυγε? Για τον ίδιο ακριβώς λόγο που είσαι και εσύ, Ηρακλής. Ουδεμία σχέση. Γιατί. Εγώ με εκπεπιθήσω από τον παπά. Από τον πατέρα, οκ. Ο πατέρα μου είναι παοξή σε μένα. Αλλά σε άλλες εποχές, έτσι. Όχι τώρα αυτό το έκτρωμα που βλέπουμε τώρα. Να είμαστε αντικειμενικοί, έτσι. Όταν λες σε άλλες εποχές, στην ηλικία σου. Σε άλλες εποχές, ο πατέρας μου είναι 67-68 χρονών. Σε άλλες εποχές τώρα. Εσύ 40 δηλαδή. Ναι, τόσο. Ακριβώς. Μύρισε τη λάκ του Λάκη Πετρόπουλου, επί Γουλανδρίου ο παπάς του. Μάλιστα. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Καλοφάγωτο και πάντα έτσι τυχερός. Ευχαριστώ και σε καλό σου να πει. Καλά, ο πρόεδρος δεν θα φάει όμως. Φιλιά. Είναι φυτοφάγος ο νόμος. Ούτως ή άλλως. Μισό τις γιορτές. Ναι. Τις θεωρώ ενάντια στη δουλειά μου. Πες μου κάτι που δεν μισείς. Δεν μισώ. Ναι. Τι γυμναστική. Πολλά πράγματα δεν μισώ. Εσύ. Έχω καλή παρέα. Next. Ορίστε. Μισώ αυτές τις υποκριτικές γιορτές που σας λένε τι θα σταμάτα πάτε. Σταμάτα τους κάνουν δέκα. Σας λένε πότε θα πάτε στην εκκλησία. Σας λένε πότε θα πάτε αφάντη με τους γονείς σας. Σας λένε. Λέγε φίλε. Ναι. Έλα καλησπέρα. Καλώς τον. Δύο ρωτησούλες παιδιά να κάνω και μια αποκάλυψη την έχω για το τέλος για την εκπομπή. Μάλιστα. Αυτός ο Βασιλιάδης, ναι, έβαλε να υπογράψουν οι παέδοι της Super League's ότι δεν θα κάνουν επεισόδια αλφα, β, γ, δ, αυτό ναι, ήθελε δηλαδή. Κάνει τα ο Βασιλιάδης, ναι. Να πει η Ξάνθη ότι δεν θα ξαναμπεί ο πρόεδρος της με το γήπεδο στο πιστόλι, με τα πιστόλια. Να πει η ΑΕΚ ότι δεν θα σπάσει το γήπεδο των Ιωαννίνων. Να πει ο Πανιόνιος ότι ο πρόεδρος δεν θα μπαίνει μαζί με μπράβους. Να υποσχεθεί η Λιβαδιά ότι δεν θα χτυπήσει τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός ότι δεν θα κάνει επεισόδια έξω από την Τούμπα. Δεν κατάλαβα τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν καμιά διαβεβαίωση. Δεν είχαν κάνει τίποτα. Απάντησε. Εγώ δεν το κατάλαβα γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Για να τελειώνουμε λίγο, καταρχήν. Παίξω λίγο ραγκάτσι τώρα. Αυτά δεν είναι μέτρα, είναι μη μέτρα. Μπράβο, παίξω ραγκάτσι. Ναι, όχι, εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς, γιατί το διάκοψε και γιατί το ξανάρχισε. Ναι. Γιατί, γιατί πιστεύεις δηλαδή, κατάλαβαν αυτοί. Όχι, ρε, άλλο λέει αυτό. Μόνο εγώ πάω κατάλαβα, λέει. Εγώ κατάλαβα. Ρε φίλε, θα σου πω ένα πράγμα. Λέει κάποια στιγμή στον κανονισμό. Μια ομάδα πρέπει να κάνει τρεις φορές επεισόδια για να πέσει κατηγορία. Παίζουν μια ομάδα που έκανε τρεις φορές επεισόδια την χρονιά για να πέσει κατηγορία. Τέλος πάντων, δεν το κατάλαβα. Ρε, παίζουν τα τελευταία 50 χρόνια που γίναν τρεις φορές επεισόδια η ίδια ομάδα στο γήπεδο για να πέσει κατηγορία. Καλά λέει. Κανένας. Δηλαδή βλακίες αυτά που ακούω. Και θες τώρα να πω ότι αυτοί θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα. Μην υψώνεις τον τόνο της φωνής ο Μοϊδιάτης. Και δεν θέλω να ρωτήσω κάτι του φίλου του Ραπτόπουλου που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι τους κυνηγάει όλους. Ναι. Έβαλε ότι κυνηγάει το Μαρινάκι. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος η αστυνομία που ελέγχεται από το ΣΥΡΙΖΑ στα Γιάννενα, δεν είδε ποιος έκανε τα επεισόδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έβγαλε απόφαση τα μεσάνυχτα για να πάρει βαθμούς πόνους ο ΠΑΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ακόμα δεν έχει βγάλει δικαστική απόφαση, τους κυνηγάει όλους. Πάμε επόμενη γραμμή. Καταγράφηκε το τηλέφωνό σας. Ο Ραγκάτσι θα σου λέγει άλλα, εγώ δεν μπορώ να σας τα πω. Καλημέρα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Εγώ ακούγομαι. Πάρα πολύ καθαρά. Πολύ ωραία. Πολύ μικρή αναμονή, χαίρομαι. Λοιπόν, νομικός είστε, επειδή είστε νομικός? Όχι. Πολιτής? Όχι. Μάλιστα. Έχετε φωνή νομικού ή πολιτού. Συνεχίστε κύριε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επειδή σε λάτρησε
της παλιάς ελληνικής ταινίας. Ο Αθανασούλας ήταν στην ταινία «Ο Κυριώργος εκπαιδεύεται» με τον Παπαγιαννόπουλο. Ναι ρε φίλε. Στην Πεθέρα. Ναι ρε. Αντί να πει συγγνώμη, είπα βλακία, λέει ναι ρε φίλε. Εμένα θα μ' είχε κάνει τώρα 5 παρα 2. Είπε, αυτό στο μυαλό του ήταν στη Βίλα των Οργείων. Ήταν στη Βίλα των Οργείων. Ο γανωματής που είχε λέει γραμμένο, λέει στο τσαρούχι ξέρω εγώ κτλ. Ναι, λοιπόν, οκ. Παρακάτω. Τίποτα, μια πληροφορία μόνο. Από ανατολικά προς δυτικά στη γέφυρα του Αγίου Παύλου, περιφερειακός είναι μποτιλιαρισμένος. Γιατί τέρμα. Δεν μάθουν υποξίδες για την απόφαση και τρέχουν να κλείσουν την εκκλησία. Δεν ξέρω. Την έκανα μέσα από το κέντρο εγώ τώρα. Πήρα να δώσω αυτή την πληροφορία. Να σας δεν ξέρεις αν είναι κάποιο ατύχημα, αν έχει κάνει και ο δεν ξέρω τίποτα. Είδα μπλοκαρισμένο το δρόμο και οπότε δίνει την εντολή. Όχι, παιδιά, από εκεί πάμε από το κέντρο. Είναι. Ωραία, ωραία. Ναι, έγινε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Και ήταν και η τελευταία ταινία τη Φίνο Φίλμ. Μετά πέθανε ο Φίνος το 77. Και πέθανε και ο ελληνικός κινηματογράφος. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Καβάλα σας περνώ. Καλώς τον. Γιάννης, λέγομαι Ηρακλειδέας. Ηρακλειδέας από Καβάλα. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός Ηρακλειδέας εκεί στην Καβάλα. Όχι, είμαι ο μοναδικός στον Αμυγδαλαιώνα. Στην Καβάλα υπάρχουν εκατοντάδες. Ο Αμυγδαλαιώνα... Εκατοντάδες χιλιάδες είπες, ε. Χιλιάδες, έτσι όπως το λες, ακριβώς. Ναι. Αν περπατήσεις στην παραλία της Καβάλας. Σκάζεις! Όλα μπλε είναι, ναι. Όλα, ναι, εννοείται. Αγωνάζει αργονάφτης και τα λοιπά. Όχι, πες το να ρε, έχει Άρη Καβάλας. Έχει πάω Καβάλας. Ηρακλή Καβάλας έχει. Ναι. Εννοείται ρε παιδιά, εννοείται. Και τα παιδιά μας με τις φόρμες του Ηρακλή Καβάλας γυρνάνε. Δηλαδή άμα παίξει ΑΟ Καβάλας ο αργονάφτης με τον Ηρακλή, και αποκλείσουμε τους δρόμους, θα έχει να κλείσει το γήπεδο. Το ήξερες ότι η Κωνσταντινούπολη είχε έτερον εκάτερον. Άλλος ερώτησα. Κλείνουν οι δρόμοι γύρω-γύρω από την Καβάλα και παίζει ΑΕ Καβάλας με τον Ηρακλή. Πάει ποντίον. Πιστεύεις ότι θα έχει να κλείσει το γήπεδο? Εσύ ο Αμυγδαλαιώνας σε κόβει ο δρόμος, δεν μπαίνεις μέσα. Μόνο από την Καβάλα θα γεμίσουν το γήπεδο. Μόνο αυτή από την Καβάλα αυτά θα γεμίσουν. Ναι. Το πιστεύεις αυτό? Έλα, κοίτα, Ραπτόπουλε, είχαμε εδώ και σύνδεσμο, έτσι. Μην μας υποτιμάς. Πότε τον λίγο τώρα. Πραγματάκια γρήγορα. Πότε τον είχατε το σύνδεσμο? Δύο πραγματάκια γρήγορα. Πριν μας την πέσουν από Θεσσαλονίκη, άστο τώρα. Δεν θέλω να πω τέτοια. Συναχωριέμαι όταν τα σκητά. Λοιπόν, ναι, δύο πραγματάκια. Το πρώτο. Πιστεύετε ότι για να σώσουν τον Παναθηναϊκό υπάρχει περίπτωση να αποκαταστήσουν τον Ηρακλή και να τον βάλουν Super League ή όχι, να τον βάλουν στη Football League στην περίπτωση που δεν έκανε? Ένας Ιωαννίδης το έκανε αυτό. Το έκανε για ψηφοθυρία. Για ψηφοθυρικού. Όχι, εγώ ρεαλιστικά σας μιλάω. Εγώ το βλέπω ότι παίζει αυτό έτσι στο πίσω μέρος του. Εάν γίνει αυτό, θα πρέπει η Ηρακλήδης να πούμε εμείς δεν θέλουμε. Εκεί θα Ηρακλήδης. Εκεί θα κερδίσει κόσμο ο Ηρακλής. Εγώ το θέλω. Δεν γουστάρω να πει. Όχι, εγώ το θα φρέξει όμως ο Λάκης Παπαγιάννου με τον Κασιαμπή και τον Ολλανδό και θα λέει ναι, αφού μας ρίξατε, εμείς θέλουμε τώρα. Εγώ ρωτάω, είναι ρεαλιστικό αυτό? Θα πέσει στο τραπέζι, αυτό ρωτάω. Εντάξει. Τη γνώμη σας. Δεν ξέρω. Θα πέσει στο τραπέζι. Θα ήταν μια ωραία ευκαιρία ο μικρός Ηρακλής να εκμεταλλευτεί από το μεγάλο Παναθηναϊκό μια άνοδο στα χαρτιά. Ο Κόκκινε, τι θα έλεγες, ναι ή όχι? Όχι στα χαρτιά, δεν, λάθος κάνεις. Αποκατάσταση μιλάμε τώρα. Μα ναι. Ρίξαν στα χαρτιά. Αποκατάσταση του δικαίου. Μεταφράζει όπως θέλει. Άκου και κάτι τελευταίο για τον κύριο Μπούζο. Έτσι. Εκτιμούμε το γεγονός ότι υποστηρίζει τον Ηρακλή και μάλιστα στεναρά μίλησε απέναντι στον έγκριτο νομικό τον κύριο Κούγια. Αλλά ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Όταν μιλάει στον Κούγια θα πρέπει να ξέρει και την ιστορία του Ηρακλή. Γιατί ο Κούγιας τα φέρνει εκεί που θέλει. Λοιπόν, έλεγε ότι ο Μπούζος ότι για τον Πουρτουλίδη. Ο Ηρακλής δεν πήγε για τον Πουρτουλίδη. Έπεσε για την αδειοδότηση και όντως είχε ο Κούγιας δίκιο. Αλλά όμως έπεσε για την αδειοδότηση η οποία όμως δεν είχε περιληφθεί στον ΚΑΠ. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κ. Μπούζος για να αντιτείνει σωστό λόγο για να κάνει και σωστά τον αντίλογο. Έτσι. Αυτά ήθελα να πω. Γεια σου, πάμε στον επόμενο παρακαλώ. Διόρθωσε τον διευθυντή σου στο διάλειμμα. Θα τον τραβήξω τα αυτή και θα του δώσω και δύο χαστούκια, ναι. Εντάξει, μάλιστα, ναι. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Έλα, μας έφεγες μια κάρτα να πούμε. Τι έγινε? Τι κάρτα ρε φίλε? Κάρτα, κινητό, τι έγινε? Κόκκινε, πες μου λίγο τι θα βγει σήμερα ή όχι απόψε.
Ο Γκάρα Γκάρα, πες. Θα γίνει απόφαση. Ψήφισα σαν το βόα στο μικρόφωνο. Καπνίζει κιόλας. Είσαι καπνιστή στα πνευμόνια. Έλα, κοστί κάτσε φρόνημα. Η απόφαση ή Τετάρτη βράδυ ή Πέμπτη πρωί. Τελείως το από Γρηγόρης. Ναι, ωραία. Θα φάμε κανένα τριάρα, μην πάρεις τρέγε. Καταλαβαίνεις μείον 6. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, ε. Μείον 6, γιατί μείον 6. Γιατί είσαι υπότροπος, ρε φίλε. Ναι. Θες να σου πω παραμύθια, να σε χαϊδέψει τα αυτιά. Ναι, ναι. Θα τον αθώσει τον ΠΑΟΚ, θα πάρει πρωτάθλημα. Αυτό θέλω να σου πω. Όχι, ρε Γρηγόρη. Όχι, δεν θέλω να πει αυτό. Εγώ θέλω να πει την εμπειρία σου, ρε Γρηγόρη. Στην απόφαση έχουμε τον μέτρ του είδους. Τον άνθρωπο ο οποίος είναι των ειδικών από αυτό. Ποιος είναι αυτό. Εγώ θα τολμήσω να πω στο Θωμαίδη. Ποια θα είναι η απόφαση. Αν το Θωμαίδη έχουμε, α εντάξει, α το δούμε τώρα. Ποιο Θωμαίδη. Πλάκα που κάνει. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν έλεγε να τιμωρηθούμε. Ναι, εγώ διαφωνώ. Και μα έδωσαν του βαθμού πίσω μία ώρα το βράδυ. Άλλο αυτό. Κοίτα, άλλο. Αυτά τα μία ώρα το βράδυ. Αυτά είναι εντολέ. Θα ακουστεί, α θα ακούσει το κουστί. Κυβερνητικό ρεπορτάζ ο Γρηγόρη θα ρωτά. Ας θα είναι άνωθεν το λες. Έχει μάρδα αυτός. Γεια, γεια, σκάσε. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Μια ζεστή καλημέρα και ένα χαμόγελό τους μπορούν να μου φτιάξουν τη μέρα. Με φωνάζουν με το όνομά μου. Ρωτάνε πάντα τι κάνω εγώ για τα παιδιά μου. Με εξυπηρετούν αμέσως και είναι πάντα κοντά μου. Γι' αυτό διαλέγω αυτά τα μαγαζιά για να κάνω τις αγορές μου. Με συμφέρει να πηγαίνω στα καταστήματα της γειτονιάς μου που βρίσκονται δίπλα μου. Στήριξε και εσύ έμπρακτα τους επαγγελματίες της γειτονιάς σου και τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας. Επιστρέφουν σε εμάς. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Δείχνουμε εμπιστοσύνη στους δικούς μας ανθρώπους. Αφού θα καλέσουμε τη θεία Αντιτασία, να έρθουν και τα ξαδέρφια με τον Γιωργάκη. Τότε να πούμε και του Θανάση να έρθει με τα παιδιά. Άμα πούμε του Θανάση, τότε καλούμε και τους Πετροπουλαίους. Τέλεια ιδέα. Αλλά αυτοί κάνουν Πάσχα με τα πεθερικά τους. Ας έρθουν και αυτά. Το πασχαλινό τραπέζι είναι πάντα μεγάλο. Γι' αυτό στον Σκλαβενίτη φροντίσαμε να μπορείτε να το γεμίσετε με τα καλύτερα. Γιατί εδώ θα βρείτε από αρνί και κατσίκι, αυγά, τσουρέκια και σοκολατένιες λιχουδιές έως κάρβουνα και ψισταριές, όλα ποιοτικά, διαλεκτά και τόσο φθηνά όσο πουθενά. Αλλά και πολλές πασχαλινές προσφορές από 10 έως 40% και τον μεγάλο πανελλαδικό διαγωνισμό του Σκλαβενίτη με πλούσια δώρα. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα και σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Και για τις πασχαλινές μου αγορές, φυσικά εμπιστεύομαι τους επαγγελματίες της γειτονιάς μου, επειδή με προσέχουν και είναι φίλοι μου. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας εύχεται καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Καύσιμα. Γεμίζω, κερδίζω. Πετρέλαιο θέρμανσης. Γεμίζω, κερδίζω. Λιπαντικά. Μάντεψε. Γεμίζω, κερδίζω. Γεμίζω, κερδίζω. Και ξαναρχίζω. Στην Αβίν. Πρόγραμμα επιβράβευσης Αβίν κερδίζω. Βάζοντας καύσιμα λιπαντικά ή πετρέλαιο θέρμανσης, μαζεύω πόντους και παίρνω ευρώ σε δωροεπιταγές για τις αγορές μου από τα πρατήρια Αβίν. Αβίν κερδίζω. Τόσο απλό. Ζητήστε και εσείς την κάρτα σας στα πρατήρια Αβίν ή κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιες κλάσεις φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα.
Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Η Happy Days ή τίποτα? Κάποι ρυθμός, κάποι παλμός, παντού χαμός και πανικός. Η κατασκήνωση αυτή σου ομορφαίνει τη ζωή. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάνς XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Ψάχνεις σχέση γεμάτη χτυποκάρδια, συγκινήσεις, περιπέτειες? Δεν θα τη βρεις στην Energy. Στην Energy θα βρεις σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Με σταθερή χρέωση ανά κιλοβατόρα και την προσφορά 5x5. Δηλαδή 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι, προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Πάω στα Today's απέναντι να πάρω κάτι νηστίσιμο. Πακέτο. Πανέτο. Today's to Delicious. Νηστεία και πανέτο, πάνε πακέτο. Ιταλικό χειροποίητο ψωμάκι πανέτο με ζεστά τραγανά φαλάφελ. Και η νηστεία γίνεται πειρασμός. Today's. Keeping the city alive today. Γιορτάζουμε 3 χρόνια One Salonica με ένα τριήμερο γεμάτο με σούπερ προσφορές και με τα πιο λαμπερά events. 30-31 Μαρτίου και 1 Απριλίου στο One Salonica. Πάλι υγρασίες στο ταβάνι. Πάλι πεσμένοι σοβάδες στους τοίχους. Μα τι κάνουμε λάθος? Πάντα υπάρχει η σωστή λύση. Ντομίσιμα. Η Ντομίσιμα, η πρώτη βιομηχανία στεγανοτικών χημικών δομικών υλικών, μεταφέρει σε κάθε σπίτι την τεχνογνωσία από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν στη χώρα μας. Μετρό, Εγνατία Οδός, Ολυμπιακά έργα. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία στο σπίτι, εμπιστευόμαστε το εμπορικό δίκτυο της Ντομίσιμα. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε και πάλι γραμμές στο 2310-93-90 για την δικά σας. Δύο γραμμές είναι κατεκλειδωμένες, οι υπόλοιπες είναι ελεύθερες. Αλφα Μήτρια κενό Αρνή, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Ενώ μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Σκόντα Εσκιάδης Βαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, εκεί όπου υπάρχουν απίστευτες προσφορές. Μία ακόμη για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, καθώς έχουμε 10 αυτοκίνητα με κινητήρα φυσικού αερίου, χωρίς την επιδότηση της ΔΕΠΑ, αλλά με τιμή 18.800 ευρώ. Ταξί πρέπει να είναι αυτά? Ναι. Μόνο? Ναι. Μόνο, Η τιμή είναι καταπληκτική. Αν μπορεί να είναι και κάτι άλλο, θα σου ενημερώσω. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να πάρει και είναι ψωνισμένος με το φυσικό θα αέριο. Θα ρωτήσω και θα σε ενημερώσω. Νομίζω πως μπορεί. Απλά δεν ξέρω αν είναι αυτή η τιμή. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε στον κόσμο, δύο φίλοι. Δύο, τι να πω. Ναι. Ορίστε. Μόλις διαπόμες θα γίνουν 10 οι φίλοι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πασόκο. Λοιπόν, Ραστόπουλε, είπες, θέλω την άποψη από τον κόσμο για τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Λοιπόν,
Ο Χατζηνικολάου είχε μια εκπομπή ενώπιον ενωπίων την έλεγε κάθε εβδομάδα. Θυμόμασταν όρθιοι όταν τη βλέπαμε. Σωστά. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Ναι. Είχε καλεσμένο το αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ναι. Έκανε ερωτήσεις, έκανε και φτάσανε στο ειδικό δικαστήριο τότε που έγινε για τον Ανδρέα. Ο μεγαλύτερη απάτη, ο Ανδρέας που δεν πήγε προσβολή στο δικαστήριο. Κάτσε και στους θεσμούς που δεν πήγε στο δικαστήριο. Άκουσε με τώρα μια φορά. Εγώ παίρνω εσύ. Μεγαλύτερη προσβολή στους θεσμούς. Εντάξει, για τένα προσβολή ήταν. Ναι. Προσβολή ήταν που ζητάει εσύ που πήγε. Προσβολή ήταν που ζήτησε συγγνώμη. Ποιο ζήτησε συγγνώμη. Εσύ. Γιατί να ζητήσω συγγνώμη. Τέλος πάντων θα σου πω, κάτσε τώρα να μην χαθώ. Μη χαθείς. Λοιπόν, και λέω αυτός ο Χατζηνικολάου. Ναι. Ο Ανδρέας αθώθηκε, έστω και με μία ψήφα αθώθηκε. Ναι, ο κόκκινος τον... Κάτσε. Και λέω, ο Μητσοτάκης απαντάει. Ναι. Αθώθηκε. Αν κουνούσε εγώ το μικρό το δαχτυλάκι θα ήταν στον κορυδαλό. Αυτή η δικαιοσύνη, όσοι μπορούν να καταλάβουν, ας καταλάβουν. Άρα λες και εσύ ότι επηρεάζεται. Εσύ τι λες, ο Μητσοτάκης ήθελε να πάει φυλάκι ο Ανδρέας. Το μόνο που ξέρω, Γρηγόρη, ο Καραμαλής τον είχε πει στους πρωθυπουργούς, τους στέλνουν ο λαός στο σπίτι, όχι η πολιτική. Δεν με απαντάς. Πώς. Άλλο το ένα, γιατί εδώ μιλάμε ότι ήταν για να πάει φυλακή. Ναι. Εσύ πιστεύεις ο Μητσοτάκης τον ήθελε φυλακή τον Ανδρέα. Δεν ξέρω. Τι γνώμη σου ρωτά. Πάντως στο δικό δικαστήριο αυτός πήγε και ο Φλωράκης και ο Κύρκος. Έτσι δεν απάντησες. Να είσαι καλά. Με τα γεβολελάκια, αν θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Εσύ τι λες, ρε κόκκινε, τον ήθελε. Εγώ λέω δεν ήθελε. Άμα ήθελε θα κουνούσε το δάχτυλο. Σωστά. Τι μας λες, το νόητο μας λέει δηλαδή. Τη γνώμη του. Πάμε επόμενη γραμμή. Άμα κούραγε το δάχτυλο ο Μητσοτάκης θα πήγαινε. Προφανώς θα είχε και αυτός λερωμένη τη φωλιά του σε κάτι άλλο να πούμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν κούνησε το δάχτυλό του. Μεταξύ κατεργαραίων ή εχειρήνια. Ειλικρίνεια. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Έλα καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Ανόβερο παίρνω. Ναι. Και εμείς τι φταίμε. Θεσσαλονικιός, ναι. Παοκάρα, ναι. Και τα μυαλά στα κάγκελα που λένε. Ναι, αλλά στο Ανόβερο είσαι, ναι. Ναι, έχουμε σύνδεσμο εδώ πέρα. Πολύ δυνατό, φαν κλουμπ, ΠΑΟΚ, Χάνοβερ. Μπορείτε να μπείτε μέσα, να δείτε. Μπες φαν κλουμπ, ΠΑΟΚ, Χάνοβερ. Κόψαμε και την πίτα, 15 χρόνια γιορτάσαμε το σύνδεσμό μας. Το φαν κλουμπ. Πηγαίνουμε, ναι. Παντού. Εντάξει. Όπου παίζει ο ΠΑΟΚ στον Ευρωλίγκα, είμαστε επιποδών. Είσαι στο φαν κλουμπ. Πόσο χρόνο είστε? Καμιά 70. Μπράβο Λεβέντη μου, άρε Κώστα, μάντης είσαι. Αετός! Δεν μου λες. Τα πιάνει τα πουλιά στον αέρα. Στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη σε ποια περιοχή μεγάλωσες? Δυτικής. Εγώ, ναι. Στην Πολύχνη και στην Κηφισιά. Αυτό είναι. Κάτσε και Πολύχνη και Κηφισιά δεν είναι. Η δεύτερη γυναίκα στην Κηφισιά δεν ήταν. Όχι, δεν είναι η δεύτερη, είναι μία. Μία πήρα από τον άντρα. Τα νιάτα μου, όταν τα παιδικά, ναι. Τα πέρασα στην πολίτη. Απίλαψε αυτό τον άντρα μία τον απίλαψε. Μία, έλα, ναι. Κατάλαβες. Εγώ τα έχω καλά με όλους τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ, εκτός από δύο. Ωραία, ωραία. Ναι. Λοιπόν, η ΠΑΟΚΑΡΑ θα πάρει και το τάμπλετ. Αυτοί ονειρεύονται για να πάρουν το πρωτάθλημα με τα χαρτιά. Με το φατσέα καμιά συγγένεια έχεις. Τελειώσανε αυτά, ναι. Τελειώσανε τέρμα. Εντάξει, και ο Βασιλιάδης δεν ξέρει πού βαδίζει. Τι να κλάσει ο Βασιλιάδης, μπορεί, τι να κλάσει. Αρχηγέ, πώς το είπαμε το φαν κλουμπ, Ανόβερο. Ανόβερο. Φαν κλουμπ. ΠΑΟΚ, Ανόβερο. Φαν. Χάνοβερ. Χάνοβερ. Φαν κλουμπ. Φαν κλουμπ, φύγε. Φύγε αγόρι. Μπράβο. Φύγε γλυκό έχουμε... αγόρι από την Πολύχρη. Αυτό ξέρει να μα κάνει χειραψία. Μπορεί να σα πάρει κανένα δάχτυλο. Ναι, αγάπη μου γλυκό. Ένα δράμα, μαλάκι, έτσι. Όχι, αγάπη μου γλυκό, ό,τι πει εσύ. Μόνο με δύο συνδέσμου δεν τα έχω καλά. Για πε. Ο ένα ο σύνδεσμο ήταν οι Μακεδόνε δεκαετία 90-2000. Ναι. Με το Κερμελί. Τα είχαν καλά με τον Πατατούδη τότε, ο Κερμελί και αυτοί. Με αυτού ήταν πόλεμο. Και η δεύτερη, στο οποίο θεωρώ άνανδρους, είναι ο σύνδρομος φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης, ο οποίος με ρουφιάνεψε στο Σαββίδι και είπε πράγματα που δεν ισχύουν για μένα. Και τους προκαλώ, τους προκαλώ σε δημόσιο διάλογο, τους θεωρώ κακούς ρουφιάνους. Το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης. Άκου, άκου, ναι, 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 ναι. Απόλυτο δίκαιο σε δίνω. Σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης, υποτακτική. Φύγε. Υποτακτική στο Σαββίδι και κακή ρουφιάνη. Και τους προκαλώ. Με όλους τους άλλους συνδέσμους του ΠΑΟΚ έχω άριστη σχέση. Ορίστε. Με αυτούς τους δύο δεν είχα. Παλιά με τους Μακεδόνες, επί Κερμελή,
και με τον σύνδερο φίλο ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης, οι οποίοι είναι κακοί ρουφιάνοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά φίλε, καλησπέρα. Από το ινόμορφη πόλη των Μουδανιών. Από την κυτρινόμαυρη πόλη των Μουδανιών. Τα Μουδανιά είναι πόλη. Εννοείται τι είναι. Πόσο κόσμο. Άντε Κομόπολη. Άντε Κομόπολη. Εντάξει, τελείωσε. Ένα δρόμο έχει που έχει δύο λωρίδες και εκείνο σύνδεσμο του Άρη. Ναι. Όχι, δεν το είπα για αυτό. Δεν το είπα για αυτή την κυτρινόμαυρη. Εξής εδώ πέρα φιλάθλος ΣΑΕΚ, Ραπτόπουλε, εχθές τι θέματα έχεις στο λαϊκό δικαστήριο, γιατί δεν σε παρακολούθησε. Να το έβλεπες ρε φίλε. Να το έβλεπες, να μπεις μέσα να το δεις. Να μπεις να το δεις, να πάρει ένα χτύπημα ακόμα. Καλά λέει. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Λοιπόν, λόγω της διακοπής εδώ πέρα, εντάξει, όπως γνωρίζετε υπάρχουν πολλοί υπαοξίδες, πολλοί αργιανοί, λίγοι αεξίδες όπως εγώ. Πάρα χιλιάδες Ηρακλειδείς. Χιλιάδες Ηρακλειδείς όντως, απλά έχουν πέσει όλοι τώρα εδώ πέρα, έχουν γίνει λάτρεις της ιστορίας τελευταία. Όπως οι παοξίδες, ενώ τους έχουμε κερδίσει κάτω στην Αθήνα, ήρθαμε πήραμε ένα χι εδώ μέσα στη Τούμπα, αρχίσανε να λένε ναι αλλά εμείς δεν πέσαμε ποτέ, είχαμε εθνική λόγω χρέων, δεν καταχρεώσαμε ποτέ κανέναν. Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα, δεν θα ήταν πιο σωστό να πείτε ρε παιδιά ότι εντάξει, σαν ΑΕΚ, έφταξε η ομάδα, okay. Τον πρόεδρο όμως δεν τον κυνήγησε ποτέ κανείς. Ναι. Που έφαγε τα λεφτά. Ναι. Τώρα στο Σαββίδι με τον ΠΑΟΚ, γιατί λέτε να τιμωρηθεί ο Σαββίδης και όχι ο ΠΑΟΚ. Φίλε, κάνεις ένα λάθος πρώτον για εμάς. Καλό ερώτημα. Και, καλό. Και καλό. Δεύτερον, γιατί λέμε πάντα ότι πρέπει να. Και στον πρόλογο σήμερα είπαμε. Ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν την πληρώνουν και δεν έρχεται αυτό σε διαστολή με αυτό που λες εσύ. Κατανοητό. Κατανοητό. Να το ξαναπώ. Είναι ότι... Εμείς λέγαμε, λέμε και θα λέμε. Δεν μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να χρεώνει όσο θέλει μια ομάδα, να αφήνει και να τη βγάζει καμένη γη και να τη βγάζει λάδι. Εννοείται. Και να υπάρχει κόσμος απλήρωτος και να την πληρώνει. Εννοείται. Και η ομάδα. Ή θα την τώρα πληρώνει και η. Ο Ψωμιάδης μας χαιρετάει από τη Βραζιλία. Και τον έχουμε. Ή όλοι ή κανείς. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι ότι αρκετοί παοξίδες βγαίνουν εδώ πέρα τώρα όμως και λένε ότι για αυτό που έκανε ο Σαββίδης μέσα στον αγωνιστικό χώρο να την πληρώσει αποκλειστικά ο Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ δεν πέσε. Το λένε, ναι, αλλά. Αλλά καλό, αυτό λέει και η οικογένεια του κυρίου Σαββίδη και τη βολεύει. Σου λέει ας κυνηγήσουν εμένα το ΠΑΟΚ να τον αφήσουν ήσυχο. Δυστυχώς όμως δεν θα ισχύσει. Ναι, αλλά ο Σαββίδης λειτουργεί σαν. Σαββίδης ίσον πάει ΠΑΟΚ, έτσι. Και ο Γιώργος ο Σαββίδης λέει τιμωρείτε εμάς την οικογένεια, αφήστε τον ΠΑΟΚ ήσυχο. Και κάποιοι Ολυμπιακοί που βγαίνουν και λένε μπορεί να μας κερδίσατε σήμερα φέτος τρεις φορές μέσα έξω, τους έχουμε κάνει να μην το πω στον αέρα. Αλλά εκείνο το 6-0, ρε παιδιά εντάξει φτάνει τόσο, δηλαδή εντάξει έλεος, έχουμε αλλάξει χιλιετία, έχουμε πάει στο 2018, είναι δυνατό να μας λέτε πράγματα τα οποία γίνανε πριν πόσα χρόνια. Έχουμε φέτος την καλύτερη ομάδα, θα χαρούμε πολύ που θα πάρουμε το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ δεν στέρισε ποτέ σε κανέναν τίποτα. Λοιπόν. Ένα ομοειδιάτης μου στέλνει ένα μήνυμα, θεωρώντας μου ότι υποστήριζε τον ΠΑΟΚ και μου λέει: είναι ο πόνος σου βαρύς και η Λιλή μεγάλη. Πρωτάθλημα θα πάρετε, Αγίου Λούτσου πάλι. Κόκκινε, σταμάτα να γλύψει τον ΠΑΟΚ. Δεν θα σε προσλάβει στο Έψιλον Σαββίδη. Το Ραπτόπουλο θέλει. Λάθος κάνει. Οι προσλήψεις του Έψιλον περνάνε από το Ραπτόπουλο. Ναι. Καλά, έλα. Καλά τα λέω. Ναι, αλλά. Γίγαντα. Αλλά από εδώ δεν θα πάρω κανέναν σας. Ένα θα πάρω μόνο. Σε και με καντάρ. Άντε, μπράβο. Επόμενη γραμμή. Κάνω τι γουστάρι. Άντε. Για τηλεόραση δεν ήταν μούτρα σου. Θα κλείσουν τα κανάλια. Ναι. Όλες οι γυναίκες θα πάνε στο survivor εκείνη την ώρα. Μάλιστα, ναι. Και πάω εγώ στο survivor. Survivor. Ως τι θα πας, ως μαχητής. Όχι. Θα γελάει ο κόσμος. Ως διάσημος. Όχι. Πάλι δεν μπορεί. Θέλουν και ένα ζόγκ. Ζόγκ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Στα πιάλα. Λέγε, φίλε, λέγε. Πού είμαι? Εσύ ρε φίλε, δεν έχεις βαρεθεί, συγγνώμη. Δεν έχεις βαρεθεί να βλέπεις τους άλλους με τα six packs και τις ιστορίες? Δεν θες να δεις ένα τύπο άντρα ρε φίλε, να πάει σαν άντρας? Μη βαράς, ρε, με την κοιλιά του, τα τραπέζια, με τα παχάκια του, με το έκει, να δεις πόσο αντέχει, ναι. Και να δεις ότι το λέει η ψυχή του. Να δεις κάτι φυσικό, αυτή είναι τεχνητή όλη. Έτσι. Έλα ρε φίλε. Έλα, ναι, σωστά. Ναι, καλησπέρα, μπορώ να δώσω δύο ματσάκια στον αέρα? Δύο ματσάκια να δώσεις στον αέρα. Χατζινάκο, εσύ να δεις πόσα θέλεις. Ναι. 2382 άσο. Τι είναι το 1892 άσο. Ένα φίλε. Είσαι ο Βασίλης, όχι? Όχι, όχι, πρώτη φορά που τηλέφωνο.
Παίρνει τηλέφωνο για να δω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να δούμε ποια είναι τα παιχνίδια που λες. Όποιο μπει στο κουπόνι του ΟΠΑΠ θα δει 2382 άσο, 1892. Πες μας και τα παιχνίδια που είναι. Το Μαρόκο και το Κέτερινγκ. Μαρόκο. Το Μαρόκο και το Κέτερινγκ. Ποιο Κέτερινγκ. Ναι. Το Κέτερινγκ τι συμπεριλαμβάνει, σουβλάκι, αυτό αρμή. Το Κέτερινγκ το μόνο που ξέρει είναι εκεί τα. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, εσύ μόνο στα σουβλάκια έχει τα μάτια. Ναι, ρε φίλε, όταν λες για Κέτερινγκ τώρα μα κοιπά. Συνεβέ στη χορδή τώρα. Καλά, σε συγγνώμη, αυτό το Κέτερινγκ. Ένα έτοιμο διπλασιασμό, ρε φίλε, παίζει αυτά τα δύο. Το Κέτερινγκ τι χρώματα φορά, μου πει, ρε φίλε, θα σε παραδεχτώ. Τέλο πάντων. Τι χρώματα φοράει το Κέτερινγκ. Φύγε. Αυτά. Φύγε. 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 Κέτερινγκ. Επόμενο σκύλο. Τι χρώματα φοράει το Κέτερινγκ, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Και οι υπόλοιποι πέσατε. Άλλους δύο προλαβαίνουμε. Άλλους δύο προλαβαίνουμε, ναι. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο Σαβίδης, τι καλό έχει κάνει στην πόλη, ξέρετε, τώρα που δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Έχει χίλιους εργαζόμενους επιχειρήσεις. Άσχετα με τις επιχειρήσεις. Τι καλό έχει κάνει άλλο. Τι έχει κάνει. Έχει πάρει το λιμάνι. Όχι, όχι. Ένα κομμάτι. Ξέρετε ότι εάν έπαιρνε ο ΠΑΠ το πρωτάθλημα, πόσα εγκεφαλικά και φράγματα θα είχαμε σε αριανούς Κυρακλειδείς. Πόσα. Πρέπει να τον ανάψουν κεριοί, κεριά και λαμπάδες του Σαβίδη. Που δεν πήρε πρωτάθλημα. Δεν μου λες. Και αν τα ίδια τα εγκεφαλικά τα πάθουν οι Παοξίδες που είναι δικό του πρωτάθλημα, το χάσανε στην Τούμπα δύο φορές. Που τρέχανε μόνοι του και βγήκανε δεύτεροι. Τρέχανε μόνοι του και βγήκανε δεύτεροι, εδώ πες μας. Δεν χαμπαριάζουν οι Παοξίδες. Α, δεν χαμπαριάζουν. Εσύ είσαι Παοξίδες, δεν είσαι εσύ. Παοξίδες είμαι εγώ, βέβαια. Το ότι έτρεχες μόνος σου και κατάφερες να βγεις δεύτερος, πώς σου φαίνεται. Ναι, καλά σε λέει. Τι έγινε. Σε πέρασε σκιά σου, ρε φίλε. Έγινε από μια πειθαρχική ποινή, από ποινή έχει γίνει. Ναι, από ό,τι και αν έγινε. Ρέκαλε μου άνθρωπε. Από ό,τι και αν έγινε. Ρέκαλε μου άνθρωπε. Δεν σε τρολάρουμε. Σε ρωτάμε. Σε παρατρολάρουμε. Δεν χάσαμε το πρωτάθλημα. Δεν μου λες, εσύ που πιστεύεις ότι. Όπως λέει ο Κόκκινος ότι αγωνιστικά δεν έπεσε ποτέ ο Ηρακλής. Ψέματα είναι. Και ο ΠΑΟΚ λέμε δεν έχασε το πρωτάθλημα αγωνιστικά. Αυτό δεν θα μετρήσει την ιστορία. Και ο Ηρακλής που έχει πέσει δεν μετράει στην ιστορία. Λάθος κάνεις, φίλε. Πώς, δεν μετράει. Λάθος κάνεις. Δεν μου λέτε, άμα ανοίξετε το ιστορικό. Όταν θα ανοίγει ο ιστορικός του μέλλοντος στη βαθμολογία. Δεν θα λέει. Βρε λούζερ. Όταν θα ανοίγει ο ιστορικός του μέλλοντος στη βαθμολογία. Βρε λούζερ. Δεν θα βλέπει τον Ηρακλή τελευταίο ή προτελευταίο. Πρώτον. Δεύτερον. Τι δεν θα βλέπει τον Ηρακλή. Θα βλέπει τον Ηρακλή 18ο και το ρίχνουν τη χρονιά που έπεσε. Δεύτερον. Εσύ τι έχεις να πεις για την διοίκησή σου η οποία τίνει χείρα φιλία στον Ηρακλή. Σαν μετανοούσα Μαγδαληνή για το περσινό. Ω, καλή ερώτηση. Καλή. Τι έχεις να πεις για τα εγκεφαλικά. Καλή ερώτηση. Βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ καλή. Λέει. Εγκεφαλικά θα παθαίνατε όλοι. Βρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ βλέποντας τα όσα συμβαίνει μετανοεί για αυτό που έκανε πέρσι. Εσύ γιατί δεν μετανοείς. Εσύ γιατί δεν μετανοείς. Ποιος μπορεί να πάθει εγκεφαλικό. Σε ένα λεπτό. Συγγνώμη. Θα πάθει ένα κεφαλικό. Πολύ, έτσι είναι το σωστό. Εσύ είσαι. Και μην περιμένετε βοήθεια από κανένα. Καμία. Εσύ είσαι, είσαι υπέρ τη διοίκηση με αυτό που έκανε με τον Ηρακλή ή κατά. Υπέρ τη. Γιατί δεν ήταν τετατέτ. Ήταν κι άλλοι ήταν. Πήγε με του άλλου. Ήταν κι άλλοι. Ρε φίλε, πήγε με του άλλου. Ποιου άλλου, ρε φίλε. Οι άλλοι όλοι μικροί ήταν. Εσύ είσαι ο Πάο. Με του άλλου. Η μικρή Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ ήταν μια γροθιά. Γιατί, τι ανάγκη τον έχει τον Ηρακλή τώρα και λέμε ότι έχει. Έλατε. Αυτό αναρωτιόμαστε κι εμεί. Δεν τον έχει ανάγκη. Γιατί ο. Πήγε με του περίμενε. Άλλους. Αφού δεν τον έχει ανάγκη, γιατί λέει τόσο ωραία λόγια. Τον τρολάρι, τον τρολάρι. Πήγε με του άλλου. Πήγε με του άλλου. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μου λε, φίλε. Τελευταία ερώτηση. Θα παθαίναν αυτοί εγκεφαλικά. Είναι γνωστό. Πιθανόν. Αυτοί που λέγανε στα ραδιόφωνα σαν τώρα κάτσι. Σκάσανε. 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 Και σκάσανε. Σκάσανε. Αυτοί τι θα πάθουν. Αυτοί δεν θα πάθουν. Όχι. Δεν θα πάθουν. Δεν θα πάθουν. Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε. Αυτοί έχουν χαμηλή πίεση. Σκάσανε. Και σκάσανε. Σκάσανε. Και σκάσανε. Σκάσανε. Χάσατε πρωτάθλημα. Τρέχατε μόνοι σας και βγήκατε. Αμπρό. Έλα. Έλα. Ναι. Έλα, εξής από Χαλκιδική, μ' ακούτε? Μάλιστα, ναι, ναι. Μ' ακούτε, τι? Χάθηκες. Δεν είμαστε εγώ της Βουγολούλη. Τρεις μήνες τηλέφωνο και σας είχα πει το πλυντήριο στην Τούμπα τι μάρκα είναι. Θυμάστε? Μίσκο. Θυμάστε αυτό? Για πες. Λοιπόν,
ήρθα και δικαιώθηκα. Τα μίσκολη μακαρόνια από εκεί. Έγιναν τα πράγματα όπως τα έλεγα. Πρωτάθλημα ΙΑΕΚ, κύπελο ΙΑΕΚ, γήπεδο ΙΑΕΚ. Για να πάρεις κύπελο, πρέπει να αποκλείσεις τη Λάρισα. Τώρα έμαθα, βάζει δίχτυα γύρω-γύρω από το Λευκό Πύργο. Λάρισα, ΑΕΚ, πώς ήρθε. Βάζει δίχτυα ο Μπουτάρης. Λάρισα, ΑΕΚ, πώς ήρθε. Θα πηγάνε παοξίδες από το Λευκό Πύργο. Λάρισα, ΑΕΚ, πώς ήρθε, ξέρεις. Λάρισα, ΑΕΚ. Ναι. 2-1. Δηλαδή, με το μισό πόδι αποκλεισμένος. Καλά σε λέει. Εντάξει, κόκκινε, τα ίδια με έλεγες και για το πρωτάθλημα. Όταν σε έλεγα εγώ ότι η ΑΕΚ έχει τους καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα, εσύ με έλεγες τα τρελά σου. Δεν έχεις τους καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα. Τους έχω δυστυχώς. Όχι ρε φίλε, έχεις καλή ομάδα, δεν έχεις τους καλύτερους. Μπορείς να πεις ότι έχω την καλύτερη ομάδα. Καλή ομάδα χωρίς παίκτες δεν γίνεται, κόκκινε. Είναι άλλο πράγμα ο καλός παίκτης και είναι άλλο πράγμα η καλή ομάδα. Αν το καταλάβεις αυτό, μπορούμε να κάνουμε διάλογο όσες ώρες θέλεις. Σωστά μιλάει ο κόκκινος. Ρε φίλε, συγγνώμη, μια ερώτηση θα σου κάνω. Ο Άρης έχει ο Άρης. Τρεις μουντιαλικούς. Άκου για να. Με εκνευρίζεις και θέλω να μαθαίνεις. Ο Άρης πέρσι είχε παίκτες που ξέραν πολλά κιλά μπάλα και κοστίζαν πολλά λεφτά. Φέτος έχει παίκτες που δεν ξέρουν πολλά κιλά μπάλα. Πλην του Πλατέλα και 2-3 ακόμα. Και αξίζουν λίγα λεφτά. Είναι η πιο ομάδα της κατηγορίας όμως. Κατάλαβες. Αν μπορεί να το καταλάβεις αυτό, κερδισμένος θα βγεις. Λοιπόν, ομάδα. Μπορεί να. Ομάδα χωρίς παίκτες για μένα δεν γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Ρε φίλε, ομάδα καλή, ομάδα καλή έχεις. Τόσο καλό υλικό δεν έχεις, συγγνώμη. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει παίκτες που η αξία τους είναι 200-300 χιλιάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες που η αξία τους είναι 200-300 χιλιάδες. Και επειδή υπάρχει ένα πλυντήριο Χούβερ εκεί στην Τούμπα. Στείλ τον. Δεν μπορώ να αφήνουμε υπονοούμενα, ούτε για αστείο. Γιατί το ίδιο μπορούν να κάνουν όλες οι ΠΑΕ. Και κάτι που δεν μπορούμε να αποδείξουμε εμείς, δεν θα σας αφήσουμε να μας στείλεις σε εμάς να τρέχουμε. Διαφωνείς? Πάμε παρακάτω. Έχουμε. Ναι, πώς δεν ακουρατάς. Ναι. Ακουρατάς. Έμαθε και την. Έμαθε. Απίστευτο. Μιλάει. Εσύ θα έπρεπε να την ξέρεις αυτή τη γλώσσα τόσα χρόνια στα μοναστήρια. Απίστευτο. Να κάνεις το χριστιανό. Μιλάει ο Ραπτόπουλος. Ναι. Ακουρατάς. Έλα, φίλε. Έλα. Κάνεις και χιούμορ. Καλησπέρα. Ναι. Εγώ ξέρω ότι με το Σαββίδι ο ΠΑΟΚ δυναμώνει και αυτό τους πειράζει. Και ας χάσαμε φέτος την ευκαιρία και του χρόνου είναι πάλι το ίδιο. Το κύπελο δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει η ΑΕΚ. Και όσο για τους ανύπαρκτους, εκεί θα μείνουν. Ποιοι είναι οι ανύπαρκτοι? Πολύ γλώσσα να μην βγάζουν. Ποιοι είναι οι ανύπαρκτοι? Εκεί της πόλης. Ποιοι είναι? Ο Ηρακλής και ο Άρης. Ποιοι είναι? Η διοίκησή σου έβγαλε, έτεινε χείρα. Φιλία στον Ηρακλή. Τι έχεις να πεις στη διοίκησή σου? Και ο Παναθηναϊκός. Φώναξε στη Σούπερ Λίγκα. Φώναξε η διοίκησή σου ότι ήταν άδικο αυτό που έγινε στον Ηρακλή. Συμφωνεί. Δεν ήταν καθόλου άδικο. Συμφωνείς? Όχι, αυτό που είπε δεν το κατάλαβες ούτε εσύ το κόκκινος. Τρολάροντας τον Ηρακλή, λέει όπως παίξαμε τον Ηρακλή, παίζουμε και σένα Παναθηναϊκέ. Όπως δεν γουστάρουμε τον Ηρακλή, δεν γουστάρουμε και σένα Παναθηναϊκέ. Σούμπιντος και ο Παναθηναϊκός Σούμπιντος. Τρίτη εθνική, δεν με νοιάζει. Τι είναι ο Παναθηναϊκός? Ναι. Τι είναι? Το. Παλιό σου σύμμαχο. Τον Ηρακλή έχει. Παλιό σου σύμμαχο. Τι έχει τον Ηρακλή? Με τα ίδια χρόνια με τον Ηρακλή είναι. Πιο μικρό είναι ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, σου επίσημη ημερομηνία είναι 1908. Ποιο? Και οι αεξίδες βγάλαν πολύ γλώσσα. Κάτι τέτοιο. Ο Ηρακλής το 1896 ιδρύθηκε. Ναι, ο Τούρκος. Όμιλος. Όχι. Ως όμιλο Οθωμανός ή και φαίνεσαι βλαμμένε. Ναι, ως Οθωμανός. Από τη στιγμή που υπήρχε ο Οθωμανικός ζυγός, ναι. Ήσουν υποχρεωμένος, ναι. Δίπλα σε οποιαδήποτε εταιρεία κάνεις, ναι. Να βάλεις το Οθωμανικό. Άρα καλά είπε αυτός εδώ ο προακροατής πριν δύο μέρες. Άμα μπουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα και έρθει στο Μετρόπολη, θα ω κελδί αφέντη μου. Φερέγκμπαχ θα ήμουν από μικρό παιδί. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Ούτε μία σχέση. Το ίδιο είναι. Είναι αδιέστατο. Έλα, η διαστηγή. Μόνο ένα βλαμμένο ανιστόρητο θα το λέει. Εγώ θέλω να γίνει αυτό, να δω τι θα λες. Στον Τούρκο εδώ πέρα. Άκου να δεις. Ναι. Εγώ δεν θα ζήσω για να το δω αυτό. Τι έτσι θα κάνεις, θα πας στον πόλεμο? Σε καμιά σπηλιά με τίποτα 50 σάντουιτς. Άντε, φύγε από εδώ πέρα. Τα λες και τα πιστεύεις. Άντε, εδώ πέρα.
Άιντε, άπατρης. Ναι. Καλά έκανες και δήλωσες. Ενώ εσύ που είσαι Πασόκ είσαι με την πατρίδα. Εγώ δήλωσα ευπατρίδης. Τι δούλεσες? Ευπατρίδης. Με γιώτα τρία ευπατρίδης. Εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη, πειράζει που είμαι κουφός από τον ταυτή. Σε πειράζω εγώ που είσαι κουφός. Τι ευπατρίδης είσαι δηλαδή. Δηλαδή. Τι θα πει ευπατρίδης? Τι μειώνει την ικανότητα. Όταν παίρνει τα λεφτά από τον ελληνικό χρυσό και από τις Τούρκες αερογραμμές, καλά είναι ευπατρίδης. Αμπερδεύομαι, ναι. Ναι, ευπατρίδης. Πάμε στο τελευταίο, ναι. Ευπατρίδης είναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μα τελευταίος των Μοϊκανών. Ναι. Λοιπόν, Αριανός είμαι. Ναι. Έτσι θέλω να πω μια κουβέντα στους φίλους μου τους Παοξίδες. Ναι. Ότι στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που δεν θα πάρουν φέτος το πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί από του χρόνου θα το χάνουν στο γήπεδο από εμάς και πάλι θα κλαίνουν και θα λένε σπάθα του φταίει, ένα του φταίει, ο άλλος. Αριανός είναι, με στοίχημα. Μόνο αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Αριανός εσύ, Το είπε. Δεν το είπα, Αριανός από την αρχή. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Ένα ευρουλάκι στοιχηματίζει ότι ή ο Άριος ή ο Όφη θα πάρουν αδειοδότηση. Μπα, δεν στοιχηματίζω τίποτα, φίλε μου, έχουν δει πολλά τα μάτια. Προς τιμήν σου και μαγιά σου. Μπράβο. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Άμα δεν πάρει άδεια, θα φάει το βράδυ αυτό, σαν έναν καιρό που τον κόβεις. Όχι, θα φάω, Κωστή μου, θα φάω. Γιατί εγώ το ποδόσφαιρο... Όχι, θα κάτσω να σκάσω, καλά θα κάνω. Εγώ το ποδόσφαιρο το βλέπω για να περνάμε την ώρα μας. Και να κάνουμε κουνιαμά και να πάρουμε στιγμή με τα τσίπουρα μεταξύ μας. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τα θύπουρα, ευπατρίδη με τα θύπουρα. Ναι. Μάθε λοιπόν, ναι, ότι. Χωρίς να υπονοώ τον Άρη, ωραία, ότι κάποιος θα έχει πρόβλημα την αδειοδότηση. Το λέω σήμερα. Αφού είναι δύο. Δύο δεν ανεβαίνουν. Ή ο Όφη θα είναι ο Άρης. Λες, δύο δεν ανεβαίνουν. Ή ο Όφη θα είναι ο Άρης. Λες, δύο δεν ανεβαίνουν. Ή ο Όφη θα είναι ο Άρης. Λες, δύο δεν ανεβαίνουν. Ή ο Όφη θα είναι ο Άρης. Λες, δύο δεν ανεβαίνουν. Ή ο Όφη θα είναι ο Άρης. Λες, δύο δεν ανεβαίνουν. Ή ο Όφη θα είναι ο Άρης. Λες, δύο δεν ανεβαίνουν. Ή ο Όφη θα είναι ο Άρης. Λες, δύο δεν ανεβαίνουν. Ή ο Όφη θα είναι ο Άρης. Λες, δύο δεν ανεβαίνουν. Ή ο Όφη θα είναι ο Άρης. Λες, δύο δεν ανεβαίνουν. Ή ο Όφη θα είναι ο Άρης. Λες, δύο δεν ανεβαίνουν. Ή ο Όφη θα είναι ο Άρης. Λες, δύο δεν ανεβαίνουν. Ή ο Όφη θα είναι ο Άρης. Λες, δύο δεν ανεβαίνουν.